Επέλεξες το όνομα αυτό. Εντάξει, μπορεί να είναι προφανές για κάποιον, γιατί κάποιος μπορεί να επιλέξει το θέμα, αλλά εσύ μπορεί να έχεις κάτι άλλο στο μυαλό, θα το προφανές. Ναι. Καταρχήν τώρα που μιλάμε είναι Δεκέμβρης του 2016. Σωστά. Καλή ώρα ήταν Δεκέμβρης του 1990. Ήταν οι μεγάλες μαθητικές καταλήψεις. Κυβέρνηση Μητσοτάκη μιλάμε τότε, του πατέρα Μητσοτάκη. Κοντογιανόπουλο, δηλαδή. Κοντογιανόπουλο, ναι. Εγώ τότε 21 ετών και σίγουρα δεν μου έκανε όλοι, τουλάχιστον ο έντυπος λόγος του τότε αναρχικού χώρου. Mm-hmm. Οι εφημερίδες τότε βγαίνανε, ας πούμε, στις Σπύρους Αναρχικών να βάζει μια εφημερίδα ή ξέρω εγώ, ο Αναρχικός ή κάποια έντυπα που βγαίνανε δεν μου κάνανε καθόλου. Ούτε όσον αφορά την αισθητική τους, ούτε ως προς αυτά που λέγανε, τα ίδια τα πράγματα τα οποία εκφράζανε. Οπότε μαζί με έναν ακόμα σύντροφο, mm-hmm. μαθητής αυτός ακόμα τότε, μας μπήκε η ιδέα να βγάλουμε μια εφημερίδα. Αυτό που εμείς είχαμε στο κεφάλι μας τότε, με όλη την αφέλεια των 20 λίγο ή 20 μείων χρόνων μας, ήταν να εκφράσουμε έναν, ας πούμε, αναρχικό λόγο, αλλά με μια συγκρουσιακότητα, αυτό που λέγεται ισουρεξιονισμός, τώρα που έχουν μπει αφαίσει οι ταμπέλες, οι καινούργιες, τέλος πάντων, έτσι. Να μιλήσουμε για αυτό. Φαίνεται ότι κάτι βράζει μες στην κοινωνία. Μιλάμε πάλι, εντάξει, είναι πράγματα που δεν τα έχουμε ζήσει, που δεν τα έχουν ζήσει 9 στους 10, πώς θα δουν αυτά που λέμε σήμερα. Mm-hmm. Ήταν μια περίοδος που φαίνεται ότι κάτι βράζει, ότι κάτι γίνεται. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σε πολλά πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι λίγο έτσι και προπομπός πραγμάτων που συμβαίνουν σήμερα. Θέλει να αλλάξει πολλά πράγματα στα εργασιακά, στα ασφαλιστικά, στην οικονομία. Ναι, αλήθεια είναι αυτό που λες. Ναι. Αυτό λοιπόν το πράγμα, φυσικά αν πω ότι εγώ το αντιλαμβανόμουν τότε, θα λέω ψέματα, έτσι. Δεν ήταν κάτι που ήταν αντιλήπτο από εμάς τότε. Ήταν ωστόσο κάτι το οποίο έβραζε. Και για μας βλέπαμε ένα πράγμα να έρχεται και θέλαμε να έχουμε λόγο πάνω σε αυτό. Φυσικά τα γεγονότα πήραν μια τροπή έως και δραματική, δηλαδή σκοτώνει τον Μπονέρα στην Πάτρα. Ναι. Στην κατάληψη ήταν ένας καθηγητής σε ένα λύκειο, την είχαν πέσει οι Ονεδίτες, οι Κένταυροι, ας πούμε τότε. Αφού έσπευσε να ενισχύσει, να βοηθήσει τους μαθητές του τους καταληψίες, έφαγε ένα σιδερολόγιο στο κεφάλι και σκοτώθηκε. Οπότε μιλάμε για εκείνη τη χρονική περίοδο, έτσι. Εκεί λοιπόν, σε αυτές τις στιγμές του μαθητικού καταλήψεων, που ήταν πραγματικά στο πρώτο μεγάλο κίνημα μαθητικού καταλήψεων. Όσο και τότε οι καταλήψεις ήταν πολύ πιο περιορισμένες, κάποια σχολεία λίγο εμβληματικά, η Γκράβα, ξέρω εγώ. Ναι. Λίγα σχολεία. Τότε ήταν η πρώτη φορά που υπήρχαν καταλήψεις σε όλα τα σχολεία σχεδόν της Αθήνας, της Ελλάδας. Εγώ τότε πήγα, ας πούμε, τη Δηλικίου και το θυμάμαι πολύ καλά. Ναι, λοιπόν. Οπότε εκεί, ας πούμε, σε εκείνες τις στιγμές, ας πούμε, βγάζουμε αυτή την εφημερίδα. Αλλά πέρα από αυτό, θέλαμε να μιλήσουμε και να πούμε για ένα πράγμα που έχουμε στο μυαλό μας, αυτό θα λέγαμε έτσι μητροπολιτική βία. Πέρα από το αυτό που έβραζε το κοινωνικό, ότι εμείς και τη μειοψηφική βία. Να μιλήσουμε και για αυτή, ότι
αυτό ας πούμε που μετά τα επόμενα χρόνια άρχισε να παίζει πάρα πολύ, ξέρω εγώ, νυχτερινή μπρισμή, σε κομματικά γραφεία, σε τράπεζες, αυτά ήταν κάτι που ήταν λίγο μυθικό στο κεφάλι μας, ότι αυτό πρέπει να γίνει. Έτσι, αυτό έχουμε να βάλουμε υποταγματικό, ας πούμε, τη λύση, τη συνείδηση, αυτά τα πράγματα όλα. Έτσι. Οπότε κάπως έτσι ξεκινάει αυτό το project το εκδοτικό. Τώρα, γιατί δεν μου τυπογραφείο, εντάξει, ήταν ένα αφιολόγημα προφανώς, μην σου πω τώρα, σε τη φοβερή φάση καταλήξαμε. Ας πούμε, δεν θέλαμε κάτι προκλητικό, κάτι έξυπνο, κάτι περίεργο και όπως ας πούμε, αφού θέλαμε να τυπώσουμε ένα πράγμα σε χαρτί, θέλαμε αυτό, αφού υπάρχει η εξυπνάδα ας πούμε, των τυπογράφων, ότι αν φταίει κάποιος που τυπώθηκε κάτι στραβά ή κάτι λαθασμένο, ποιος φταίει, ο δαίμονας του τυπογραφείου, ας πούμε. Αφού το τυπώσει στραβά και αυτό το γράμμα πήγε από εκεί και η λάθος λέξη και ο αναγραμματισμός και το λάθος, ας πούμε, και εμείς θελήσαμε να πούμε, ας πούμε, ότι είμαστε εμείς, θα ανακατώσουμε αυτή την τάξη, ας πούμε, και θα φέρουμε τα πάνω κάτω ακόμα και στον έντυπο λόγο το χάρτη το τυπωμένο. Επίσης, θέλω να πω ότι μιλάμε για μια περίοδο που και αυτό μπορεί πιο πολύ από τους ανθρώπους που θα δουν αυτά που λέμε σήμερα, που καρτίζουν το χώρο. Μιλάμε για μια εποχή προ-ίντερνετ. Ας τη φανταστούν, έτσι, δηλαδή είναι. Δεν υπήρχε το ίντερνετ, ή αν υπήρχε, ήταν κάτι που το ξέρανε πολύ ψαγμένοι τύποι, ας πούμε. Έτσι. Δεν υπήρχε ίντερνετ. Ό,τι ήθελες να πεις, το λέγες στο χαρτί τυπωμένο. Τελεία. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Οπότε κάπως έτσι είναι αυτή η εφημερίδα. Η οποία από το 90 ήταν να βγει, το Δεκέμβριο δεν ήταν να βγει. Τώρα ποιο είχε μυαλό εκεί μέσα στο χαμό των καταλήψεων για να τρέξει την τυπογραφία, πήγε ένα μήνα πίσω, βγήκε το Γενάρη του 91. Αφού πέρασε 10-11 Γενάρη, 13 Γενάρη στη Φιλαδέλφια και όλα αυτά τα πράγματα που γίνανε, κάπου εκεί στα μέσα του Γενάρη πήγαμε και δώσαμε για τύπωμα το πρώτο τεύχος. Έκανε μια διαδρομή χοντρικά μέχρι το 95 η εφημερίδα, έβγαλε νομίζω 14 τεύχη και έκλεισε τον κύκλο της. Έβγαλε αρκετά τεύχη. Έβγαλε 14 τεύχη, ναι. Είχε μια. Διακρίνομαι έτσι, γιατί όταν βάλω κάτι το κάνω, ας πούμε, έτσι, όχι στα ψέματα. Και το ίδιο με τα βιβλία. Έχουν βγει δηλαδή, δεν ξέρω, ήδη 30-35 βιβλία, μάλλον εκδόσεις, μαζί με τις επανεκδόσεις. Νομίζω έχουν περάσει τα 30 ήδη. Είχε πάλι 14 τεύχη εφημερίδα. Θυμάσαι στο πρώτο φύλλο, ας πούμε, της εφημερίδας, τι θέματα είχε, θυμάσαι καθόλου? Θυμάμαι το εξώφυλλο. Που είναι ένα κολλάζ, όπου είναι ένα σαλάμι, μια μολότοφ στο χέρι. Και έχει γίνει κολλάζ και έχει μπει στο πρόσωπό του, έχει μπει ο Μπακούνιν. Και λέει ο καλύτερος εαυτός μας πραγματώνεται στην μετάδοση παραστατικής λύσας. Αυτό ήταν το εξώφυλλό του. Τώρα τι είχε μέσα, πάω να τρέξουμε. Νομίζω υπάρχουν στο Black Tracker, υπάρχουν αυτά τα πράγματα ως PDF αρχεία. Αλλά ήταν αυτό. Και ήταν δαίμον τυπογραφείου με υπότιτλο «Εφημερίδα για την ανάπτυξη της εσωτερικής λύσας». Στην αρχή ήταν λοιπόν, και αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης, στην αρχή ήταν αλφα σε κύκλο εφημερίδα, αναρχική εφημερίδα. Στην πορεία που ας πούμε ότι είδα κάπως τα πράγματα λίγο διαφορετικά, το αλφα σε κύκλο βγήκε. Έπαψα να ορίσω τον εαυτό μου σαν αναρχικό και αυτό έχει να κάνει τόσο με προσωπικά ξενερώματα, με τον χρόνο των αναρχικών και με πράγματα που δεν μου κάνανε καθόλου, όσο και επειδή ενδεχομένως είδα ότι υπάρχουν και άλλες πάρα πολλές επιρροές στην επαναστατική ιστορία, πολλές τάσεις, πολλά ρεύματα που μπορούν να μιλήσουν και να πούνε και να μας διαμορφώσουν, πόσο μάλλον στην Ελλάδα, όπου έχουμε και μια σειρά από άλλες παραδόσεις επαναστατικές, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και ευρωπαϊκά. Okay. Θα τα πούμε αυτά, θα επανέλθουμε γιατί έχουν ενδιαφέρον. Το πρώτο βιβλίο σε κανονική μορφή ποιο ήταν? Ναι, να σου πω. Καταρχήν μεσολάβησε μια ενδιάμεση περίοδος από το τέλος των εφημερίδων. Όταν είπα ότι εφημερίδες, εντάξει, αυτό ήταν τέλειωσε, ας πούμε, ότι αυτά που είχα να πω τα είπα. Βγήκαν κάποιες εκδόσεις ενδιάμεσες που ήταν ούτε βιβλίο ούτε εφημερίδα. Ήταν κάποια μπροσουράκια που πάλι, ας πούμε, ήταν προ-ίντερνετ, που ήταν μια μορφή, ας πούμε. Σαν φωτοτυπίες, ας πούμε. Ο καθένας λέει: το βγάζω εγώ αυτό το πράγμα, ας πούμε, να το βγάζει ο καθένας φωτοτυπίες και στο διακινεί όπου θα το διακινήσει. Mm-hmm. Και εκεί είχε βγει, νομίζω το πρώτο είχε βγει για τον Μαρίο Ζακόπου και τους Γάλλους Συλλεγκαλιστές, για τη ΡΑΦ, αυτό που λέμε φράξη αγόκριτος στρατός τέλος πάντων, και για τους Ρώσους μηδενιστές. Οπότε αυτά ήταν μια ενδιάμεση φάση μεταξύ της εφημερίδας και των βιβλίων. Ναι.
Τώρα, να το πούμε και αυτό, εγώ είχα, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα είχα προβλήματα με τον νόμο, τέλος πάντων, δεν μπορούσα να βγάζω βιβλία. Ναι. Υπήρχε ένα χρονικό διάστημα στη φυλακή. Όταν λοιπόν αυτό το πράγμα τελειώνει και πλέον είναι 2001, θέλω να κάνω κάτι έτσι πιο, και το μυαλό το δικό μου που είχε εξελιχθεί, η σκέψη μου και οι δυνατότητες μου οι τεχνικές. Οπότε μπαίνει ένα θέμα να μήπως τελικά κάνω κάποια βιβλία. Το πρώτο από το βιβλίο που βγήκε ως δαίμον τυπογραφή βιβλίο πλέον είναι η Action Direct. Δηλαδή το βιβλίο για την Action Direct που είναι μια οργάνωση αντάρτικου πόλη στη Γαλλία, που είναι μια δουλειά που κάνει ένας καλός και παλιός φίλος και σύντροφος, ο Σταύρος. Οπότε κάναμε αυτό. Θεωρώ ότι είναι ένα πολύ καλό βιβλίο και κυρίως είναι εξαιρετικός ο λόγος και, και της λογικότητας κατουμένων της Action Direct, όσο και συγκεκριμένα, ας πούμε, του Jean-Marc Ρουγιάν, ενός από τα μέλη της οργάνωσης, έχει βγει στα ελληνικά το βιβλίο του «Μισό τα πρωινά» από τις εκδόσεις «Υπερσυντηρητικός». Mm-hmm. Πριν βγει αυτό το βιβλίο, υπήρχαν μεγάλα κομμάτια του βιβλίου αυτού, υπήρχαν στο βιβλίο που είχα βγάλει εγώ για την Action Direct. Βγαίνει λοιπόν αυτό το βιβλίο, πέρανε 2002-2003 εκεί κάπου και μαζί βγαίνει ένα μπροσουράκι μικρό για το Σεργέι Νετσάγεφ, που και αυτό είναι μια αποσκευή εφηβική, ας πούμε, που πιστεύαμε εμείς τότε, ας πούμε, ότι έλα μωρό, τώρα είναι αρχική, Klein Mind, ας πούμε, ότι εμείς θα βάλουμε ένα άλλο πράγμα, πιο radical, πιο δυνατό, πιο έτσι, και αυτό είναι Νετσάγεφ, ας πούμε, έτσι. Όταν μετά από χρόνια το έβγαλα πλέον αυτό σαν βιβλίο, επειδή ήταν αυτό το πράγμα που το κουβαλούσα, ας πούμε, και ήταν και λίγο και η πρώτη νεότητα, ας πούμε, και πράγματα και έτσι και ψευδεστήσεις και λίγο παραμυθιάσματα. Το επισήμανα με πάρα πολύ επιμονή ότι, παιδιά, αυτό το βιβλίο, ας πούμε, το διαβάζουμε, αλλά μην τρώμε ένα παραμύθι, ας πούμε, έτσι. Το διαβάζουμε, πρέπει να το διαβάσουμε. Να τα έχουμε 400, να μην τρώμε παραμύθια, να μην τρώμε το ποίημα αυτό, αλλά ωστόσο ας κατάμε την προσήλωση, ότι αυτοί που λέμε ότι είναι επαναστάτες, ας κατάμε την προσήλωση ανθρώπων που ζήσανε τόσα χρόνια πριν, αλλά μην είναι και καλά ότι αυτό το πράγμα το πάρουμε έτσι, αυτή την αποσκευή τη φέρουμε σήμερα και ότι αυτό το βάλουμε μπούσουλα δράσης και ότι αυτό θα καθορίσει το πώς εμείς στην Ελλάδα του 21ου αιώνα λαμβανόμαστε τα πράγματα και πράττουμε και δρούμε. Το γράφεις και στον πρόλογο αυτό. Το γράφω στον πρόλογο, ναι. Επειδή είχα σημειώσει μια ερώτηση γι' αυτό, περί Νετσάγεφ, ας πούμε, ουσιαστικά, εντάξει, το απάντησες. Mm. Αν τον έβλεπες σήμερα με τα μάτια, ας πούμε, που έχουμε εμείς σήμερα, επειδή mm-hmm. που είσαι εσύ προσωπικά, mm-hmm. επειδή είναι αμφιλεγόμενη προσωπικότητα γενικά ο Νετσάγεφ, έχει γραφτεί θετικά, αρνητικά, ενδιάμεσα, έχει γίνει χαμός, ας πούμε, από τον τύπο. Πώς θα τον έβλεψες εσύ τώρα, ας πούμε, δηλαδή, τι καλό μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος, και τι κακό. Το καλό είναι ότι ήταν απόλυτος. Ναι. Ότι τίποτα. Έχω στόχο, έχω προσήλωση, βάζω το κεφάλι μου πρώτο-πρώτο και πορεύομαι σε αυτόν τον δρόμο. Στα αρνητικά, φυσικά δεν το ζήσαμε, αυτά που διαβάζουμε, ναι, έτσι. Ναι. Ενδεχομένως αυτή η αίσθηση η σουβίτικη ότι ο σκοπός έγινε στα μέσα. Έτσι, αυτό που λέγανε ότι όμνια μούντα μούντις, ότι όλα για τους αγνούς είναι αγνά. Δηλαδή το μότο των νησιωτών είναι ότι εμείς είμαστε αγνοί, οπότε ό,τι και να κάνουμε είναι αγνό. Σίγουρα αυτό νομίζω ότι δεν συνάδει με έναν άνθρωπο που θέλει να αλλάξει τον κόσμο, που θέλει να αλλάξει τον εαυτό του, που θέλει να... ότι έχει ένα όραμα στο κεφάλι του, αλλά δεν μπορούμε αυτά τα πράγματα να τα βλέπουμε και τα κρίνουμε εδώ που καθόμαστε και είμαστε ωραία και πίνουμε και το ουισκάκι μας και το κονιάκ μου εγώ, ας πούμε, και να κρίνουμε τι συνέβαινε το 1870-1880 στη Ρωσία, στο τσαρικό καθεστώς. Ότι ενδεχομένως τότε να έπρεπε να λειτουργήσει έτσι. Ναι. Και φυσικά και ο Μπακούνιν, δηλαδή, έχουμε μάθει να λέμε ο Νετσάγεφ ήταν, ξέρω εγώ, καιροσκόπος, συνωμοσιολόγος. Τι και ο Μπακούνιν, δεν διέφερε μάλλον και πάρα πολύ στο πώς χειριζόταν καταστάσεις και λίγο αυτά τα μυστικές εταιρείες και όλα αυτά τα πράγματα που έστεινε, ας πούμε. Ναι. Και υπάρχει φυσικά, δηλαδή, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν το αγαπημένο του παιδί, ας πούμε. Ο Νετσάγεφ του Μπακούνιν. Δηλαδή, μετά βλέπουμε ο Μπακούνιν καλό, α πούμε, ξέρω εγώ. Έτσι, είναι όλα σπαμάδρα. Σωστό είναι αυτό. Και φυσικά, α πούμε, ακόμα και οι μεταγενέστερες γενιές Ρώσων ριζοσπαστών, που είχαν ένα άλλο ηθικό ύψος. Δηλαδή,
η Ναρότητα για Βόλια, η Ζένια, η Βόλια, η Λαϊκή. Αυτές οι οργανώσεις που ήταν το ηθικό του ανάστημα θεωρώ ήταν πολύ ψηλό. Ήταν άνθρωποι γόνοι καλών οικογενειών που τα παράτησαν όλα, πήγαν στο λαό. Δηλαδή πέταξαν όλες τις αποσκευές της καταγωγής τους και πήγαν κάτω στο λαό, από αυτό που ονομάστηκε πορεία στο λαό, να ζήσουν με το λαό, να τριφτούν με αυτό το πράγμα, να δώσουν και να πάρουν. Ακόμα και αυτοί τότε, όταν μιλάγανε για τον Ετσάγεφ, είχαν ένα δέος για αυτόν. Οπότε εγώ μπορώ να κρατήσω και αυτό το πράγμα, το πως άνθρωποι, επαναστάτες, στρατευμένοι, απόλυτοι σε αυτό το πράγμα, δίχως όμως τον αμοραλισμό ενός Ετσάγεφ, πού το τοποθετούσαν αυτοί. Και να το κρατήσω αυτό. Φυσικά, το λέμε για μία ακόμα φορά, δεν είναι να αποτελεί πρότυπο σήμερα και θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να έχουμε πρότυπα, έτσι. Ας πούμε ότι όσοι λένε ότι είναι παραστάσεις έχουν πρότυπο να είναι συνεπείς, να είναι σοβαροί σε αυτό που κάνουν, να είναι τίμιοι με τους συντρόφους τους. Επειδή μπορεί να λέμε πολλά λόγια, αλλά άμα δεις, ας πούμε, τι σημαίνει στο χώρο, εγώ δεν βλέπω ούτε δημότητα, ούτε συνέπεια, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Βλέπω αυτά, δηλαδή μικροπολιτικές, μικρότητες συνολικά, ας πούμε. Έτσι. Εντάξει, τώρα ας κάνουμε μια αυτοκριτική πόδα και ας δούμε τι έκανε ο Ετσάγεφ 150 χρόνια πριν. Εντάξει, σωστό είναι. Γιατί έχεις επιλέξει να ασχοληθείς εκδοτικά κυρίως, ας πούμε, με αυτό που θα λέει κανείς, τους ένοπλους αγώνες και, ας πούμε, παράλληλα με αυτό που λένε πάλι, ξέρω εγώ, τερορισμό, μηδενισμό και όλο αυτό το πράγμα. Γιατί τα βιβλία σου περιστρέφονται γύρω από αυτά κυρίως, ας πούμε, τα θέματα. Για ποιο λόγο. Έβλεψε ότι υπήρχε ένα κενό, ας πούμε, προς αυτό. Καλά, σίγουρα είναι την προσωπική σου επιλογή, αλλά γιατί. Ναι. Λέγαμε πιο μικροί ότι ποτέ δεν κρύψαμε που βρίσκονται οι αγάπες μας. Mm-hmm. Έτσι. Λοιπόν, ας πούμε λοιπόν ότι είναι αυτό που περισσότερο με εγωίτεψε σε αυτό που θα λέγαμε στην πολυμορφία του επαναστατικού κινήματος. Mm-hmm. Σίγουρα είναι ωραίες και λαϊκές συνελεύσεις και συμμετέχω. Δηλαδή, εδώ στη γειτονιά μου, ας πούμε, ασχολούμαι με τα πάντα. Και με το στέκι, ήρθα και με πήρε από ένα στέκι σήμερα. Κάνω μια κουβέντα εκεί πέρα. Με το στέκι, με τις λαϊκές συνελεύσεις, με τους αγώνες στους τοπικούς. Θεωρώ ότι όλα αυτά συνθέτουν αυτό θα λέγαμε την πολυμορφία του ναυτικού αγώνα. Αλλά από την άλλη είναι και αυτό. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε ότι αν μιλήσουμε ειδικά για τον αρχικό ρεύμα, ότι είναι κάτι που υπάρχει από την αρχή του, ας πούμε, μέσα. Δηλαδή και η βία και ο τερορισμός και η πιο αδυσόπιτη αντίδραση, ότι είναι πράγματα, δεν μπορούμε να δούμε ότι δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, έτσι, ότι ήδη από το 1870, 1880, ας πούμε, ότι είναι πράγματα τα οποία παίξαν και πολύ σημαντικό ρόλο. Και όταν, ας πούμε, συμβαίνει η Παρισινή Κομμούνα, έτσι, και σφαγιάζεται, δηλαδή, η πρώτη μεγάλη προλεταριακή επίθεση με κάποια στοιχεία και αντιουσιαστικά, ας πούμε, σοσιαλιστικά σίγουρα, και αντιουσιαστικά. Και μετά, ας πούμε, σφαγιάζεται η Παρισινή Κομμούνα, υπάρχει, ας πούμε, μια νέκρα, και είναι λογικό όταν, ας πούμε, έχουν σφαγιαστεί τόσοι και άλλες άνθρωποι και άλλες τόσες έχουν εξοριστεί και τα σκεπάζει όλα η φοβέρα, ας πούμε, και ξαφνικά, ας πούμε, βρίσκονται κάποιοι άνθρωποι, ο Ραβασόλ, ο Βαγιάνο, ο Εμίλ Ανρί, οι οποίοι, ας πούμε, είναι αυτό που λέγανε ότι χτύπησαν το καμπανάκι το οποίο έβαλε το λίθαρχο την εργατική τάξη. Αυτό είναι μια διατύπωση ενός ιστορικού. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι ένα πράγμα το οποίο έχει βαρύτητα. Όπως επίσης, άμα κάνουμε το άλμα στον χρόνο, πολλοί λένε, ας πούμε, μια ορθόδοξη αρχική αντίληψη, τι λέμε τώρα, τι αντάρτικα πόλεις, αυτά είναι τώρα των κομμουνιστών, ας πούμε, ένοπλες πρωτοπορίες και λένε νηστικές αντιλήψεις και με την αρχαία δεν έχουν σχέση αυτά τα πράγματα. Έχουν πολύ μεγάλο λάθος. Δηλαδή, πριν βγουν στα 60s, αυτές που ξέρουμε, ας πούμε, οι ένοπλες οργανώσεις, οι μαρξιστικές, κομμουνιστικές, ας πούμε, οι Μπρικάτε Ρώσε, οι ΡΑΦ, οι Action Direct, προϋπήρχαν, ας πούμε, οι ένοπλες οργανώσεις στην Ιβηρική, οι αντιφραγκικές, που αφήσαν πέρα στα μήτρα πραγματικά του σύγχρονου Ευρωπαϊκού Ανταρκτικού Πόλης. Όλοι ο Σαμπατέι, μετέπειτα το ΜΙΛ, η 1η Μάη, αυτές ήταν οργανώσεις που μέσα από αυτές έδωσαν παράδειγμα και βέβαια μετά υπό το πρίσμα των αντιμπεριαλιστικών αγώνων σε όλο τον πλανήτη, στη Λατινική Αμερική, στην Αφρική, στην Ασία, αναπτύχθηκαν και τα μαρξίζοντα ή μαρξιστικά ή κομμουνιστικά αντάρτικα πόλεις. Αυτά τα οποία ξέρουμε, ας πούμε. Άρα θεωρώ ότι είναι κομμάτι της παραστατικής ιστορίας. Ίσως και αυτό που περισσότερο με εγωιτεύει εμένα, δίχως να παραγνωρίζω όλα τα υπόλοιπα, το κάθε τι έχει τη βαρύτητά του και επέλεξα να ασχοληθώ με αυτό. Mm-hmm. Ωραία.
Έχεις εκδώσει ένα μικρό βιβλίο για τον Ελλάς και για το αν ήταν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου διεθνιστικός ή όχι, επειδή έχει γίνει μια μεγάλη κουβέντα. Ναι, για πέρα και συγγνώμη, ολοκλήρως. Και θέλω να σας ρωτήσω ποια ανάγκη σε οδήγησε στην έκδοση αυτού του βιβλίου. Ποια ανάγκη. Ωραία. Πρώτον, εγώ μεγάλωσα πιο πολύ με μια κομμουνιστική κληρονομιά. Δηλαδή, τα πρώτα πράγματα που εμένα με συγκίνησαν δεν ήταν ούτε ο Μπακούνιν, ούτε η Μαχνοφτσίνα, ούτε η Ισπανία του 36. Τα πρώτα πράγματα που με συγκίνησαν ήταν οι αντάρτες, το Ελλάς, ο Δοσουέ. Αυτά τα πράγματα. Η Μακρόνισος, οι φυλακισμένοι, οι εξορισμένοι. Αυτά ήταν που. Σε πολύ παιδί, δεν διανοήσεις πόσο μικρή ηλικία, από το δημοτικό ακόμα, από 10 χρόνια παιδί, εμένα ας πούμε με συγκίνησαν. Και φυσικά ας πούμε, πρέπει να πάω 15 χρόνια να πω στην ΚΝΕ, ας πούμε, έτσι. Αυτό όμως που μετά έρχεται και με γοητεύει και με μαγεύει, είναι όχι το χημείο. Μαλάκα μου, τι γίνεται. Πόρε φίλε, ότι αυτό, μετά σκόμε το Καλτεζάζ. Και ότι αυτά τα βιώματα και βλέπω ας πούμε τη στάση κάτι του Κουέ και τα μέλη του και τα στελέχη του σε αυτά τα πράγματα και εγώ βλέπω ότι όπα, είμαι για αλλού. Τώρα μιλάμε Καλτεζάς, εγώ ήμουν 16 χρονών, έτσι. Ο Καλτεζάς σκοτήθηκε το 1985. Οπότε λοιπόν, στρέφομαι προς εκεί, αλλά ωστόσο, είναι μια αποσκευή που την έχω εγώ, ας πούμε, την κουβαλάω. Λες τώρα ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη κουβέντα. Το βιβλίο δεν είναι για τον Ελλάς καταρχήν, αυτό το βιβλίο είναι για τον Ελλάς. Είναι συγκεκριμένα για τους Γερμανούς αντιφασίστες που αυτομόλυσαν και πέρασαν στον Ελλάς, έτσι. Οι οποίοι κατά βάση ήταν σε κάποια τάγματα ανεπιθυμήτων, τα λεγόμενα τάγματα 1999, τα οποία ήταν εντάξει τώρα πόλεμο, έχουμε κομμουνιστές, θα σώσουμε στον Ταχάου, πήγαινε εκεί, ξέρω, να κάνεις από αναρκοθέτηση, ας πούμε, κάμα σκοτωθεί, σκοτώθηκε, ξέρω, ή να σε έχουμε κάπου σε μη μάχημη θέση ή όπου, ας πούμε. Από αυτούς λοιπόν, στην κατοχή, πάρα πολλοί από αυτούς, από τους αντιφασίστες του ταγμάτων 1999, πέρασαν στον Ελλάς και πολέμησαν μέσα κάποια μέσα του Ελλάς. Από την άλλη, έχουμε την εξής διαστρέβλωση για μένα, που είναι δεικτικό, ας πούμε, του αναρχικού χώρου στην Ελλάδα. Πήγαινε στα AIDS κάποιοι άνθρωποι τροσκιστές. Τώρα θα μου πεις τι σχέση έχουν οι τροσκιστές με τους αναρχικούς. Ίσως λίγο περισσότερο από ό,τι έχουν τους αλληνικούς. Για το στίγμα θα πω τον Ταπτάκο για αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή ο Τρότσκι από τη στιγμή ας πούμε, που ο Στάλιν τον πετάει στην άκρη, ξέρω εγώ, και καταφέρνει στο Μεξικό και το σκοτώνει ο Μερκαντέρα, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο δεν ξέρω, καταγιάζεται για τους αναρχικούς. Εγώ δεν είμαι αναρχικός, δεν ξέρω. Αλλά για κάποιον αναρχικό που λέει είναι αναρχικός ντούρος, και ο Τρότσκι είναι αυτός που σφαγίασε την Κροστάντη, δηλαδή είναι πολύ καλύτερος του Στάλιν. Ας πούμε, απλά ο Στάλιν κυριάρχησε γιατί τότε ο Τρότσκι πήρε το ρόλο του καλού Μπολσεβίκου. Ας πούμε, αυτό δεν είναι δική μου άποψη, το ξαναλέω. Είναι μια άποψη, ας πούμε, που θα πρέπει ένας straight αναρχικός να έχει, ας πούμε, έτσι. Τι είπα να πει Τρότσκι και τι Κλάιν, ας πούμε, έτσι. Οπότε λοιπόν, τι βγαίνουν και λένε στα AIDS, ως Τίνας κατά βάση. Ότι ο Ελλάς ήταν ένα σοβινιστικό, παύλα εθνικιστικό μόρφωμα που χτυπώντας τους Γερμανούς φαντάρους στην Ελλάδα έσπαιρνε τη σφαγή των προλετάριων, ας πούμε, και αντί να πάει να τους πει αδέρφια προλετάρι, τι έχουμε να χωρίσουμε εμείς και εσείς, ελάτε εδώ να συναδελφωθούμε όλοι μαζί, χτυπώντας τους. Φέρετε εθνικιστικά, ας πούμε. Φέρε το εθνικιστικά. Θεωρώ ότι αυτό είναι τίποτα, μια νοησία. Έτσι. Δηλαδή, εκείνη τη στιγμή παίζονταν η μοίρα της ανθρωπότητας, είχε μια φορά τον ναζισμό, που είναι μάλλον ό,τι πιο φρικτό και αποτρόπιο σε η ανθρωπότητα τον 20ο αιώνα, και από την άλλη, ας πούμε. Να κάποιοι να το αντιμάχονται. Αυτοί κάποιοι φυσικά ήταν ο Ρούσβελτ, ο Τσόρτσιλ, ο Στάλιν, αλλά ήταν και λαοί από την άλλη. Δεν θα παραγνωρίσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι είναι αυτονόητο ότι τότε έπρεπε να πολεμήσει τον ναζισμό. Όπου και αν ήσουν, όποιος και αν ήσουν. Και αυτό το πράγμα δεν μπήκε ούτε για τους Ιταλούς αναρχικούς, οι οποίοι πολέμησαν τον φασισμό στη χώρα τους, ένοπλα, ως αντάρτες. Δηλαδή, δεν ξέρω πότε. Δηλαδή, μπορεί να βλέπει τον ίδιο αναρχικό να εκστασιάζεται με τους αναρχικούς παρτιζάνους στην Ιταλία. Πολεμούσαν, ας πούμε, τους Γερμανούς, γιατί να σου θυμίσω ιστορικά ότι όσο καιρό, ας πούμε, πήγε η απόφαση στη Σικελία, μέσα στην Ιταλία τα δίκτυα της ήταν πολύ περιορισμένα. Γίνεται η απόφαση των συμμάχων στη Σικελία, προωθείται ο Αμερικάνικος να βάσει στρατός προς το βόρα, εκεί, ας πούμε, το ίδιο το φασιστικό κονκλάβιο καθαρεί το Μουσολίνι, προκειμένου να κάνει μια ειρήνευση με τους συμμάχους, επεμβαίνουν οι Γερμανοί.
παίρνει τον εχμάλωτο Μουσολίνη και κάνει την δημοκρατία του σαλό. Εκεί ας ουσιαστικά ξεκινάει ένα αντάρτικο, κυρίως των κομμουνιστών και των αναρχικών, που μάχονται τους Γερμανούς και τους Ιταλούς συμμάχους τους στον Ιταλικό Βορρά. Εκεί οι αναρχικοί είναι okay, ας πούμε, να πολεμάνε τους Ναζίδες τους Γερμανούς. Ή στη Γαλλία επίσης, πάρα πολλοί Ισπανοί αναρχικοί φυγάδες ήταν από τους βασικούς θειασότες των ομάδων των αντιστασιακών. Ούτε εκεί έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα στην Ελλάδα. Αυτό λίγο μου θυμίζει αυτά τα καινούργια φρούτα που έχουν βγει, ας πούμε, στην Ελλάδα. Αυτά τα που κατά βάση είναι ανθέληνες, ρε παιδί μου. Αυτά τα κάποια στάση του αυτό που λέμε εντός πολλών εισαγωγικών αντίφα. Έτσι, που άμα του πεις ότι το βασικό του θέμα είναι σε ο Ελλάδα σκάσε, ξέρω εγώ. Ή ξέρω εγώ, μετανάστες μας αφήνεται με τους Έλληνες. Δηλαδή, ένα πράγμα που είναι και καλά, ας πούμε, πήραμε ένα πράγμα την Deutsch και το φέραμε στην Ελλάδα, κάναμε ανθεληνικό, ας πούμε. Έτσι. Εγώ δεν είμαι ούτε ανθέληνας ούτε Έλληνας, δεν ξέρω, είμαι προλετάριος κατά βάση. Ορίζομαι, ας πούμε, ότι στη θέση που έχω, ας πούμε, μέσα στην ταξική πάλι και μέσα στον επαστατικό αγώνα, δεν με νοιάζει ούτε από ότι είμαι Έλληνας ούτε από ότι είμαι ανθέληνας. Αν κάποιοι θέλουν να επιμείνουν προς αυτό το πράγμα, ας επιμείνουνε. Δεν ξέρω αν θέλει επαναστατικό όμως. Κατά πόσο, ας πούμε, είναι καραμέλα που την πιπηλάμε. Θεωρώ λοιπόν ότι ο αρχικός χώρος στα AIDS πιπήλησε πολύ βαθιά μια καραμέλα. Και αυτή η καραμέλα ήταν ότι ο Ελλάς και το αντιστασιακό κίνημα ήταν ένα πράγμα σοβινιστικό. Δεν ήταν σοβινιστικό. Έτσι θα μου πεις, βέβαια ήταν ελεγχόμενο του κουκουέ προφανώς. Ναι, ήταν. Αυτό είναι αλήθεια. Προφανώς, έτσι. Δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. Ήταν ενδεχόμενο το κουκουέ. Δεν ξέρω πού θα πήγαινε. Μπορεί, ας πούμε, αν είχαν κυριαρχήσει, είχαν κάνει ένα καθεστώς τύπου, ας πούμε, Βουλγαρίας ή Αλβανίας ή Ιουγκοσλαβίας ή οτιδήποτε. Ωστόσο, αυτό που δεν μπορώ να παραγνωρίσω είναι ότι τότε η θέση ανθρώπων σαν και εμένα θα ήταν εκεί. Είναι το μόνο που δεν συζητάω. Βάλετε και όλο αυτό το πράγμα στα AIDS, ότι η αναρχία κατά πια μάση το, μια ιστορική ανάγνωση κάποιον άνθρωπο που πραγματικά δεν παίξαν κάποιο σημαντικό ρόλο. Δηλαδή, οι τροτσικιστές ήταν οι τροτσικιστές στη δεκαετία του 40, τίποτα. Δηλαδή, όλο αυτό το αρχαιομαρξιστικό ρεύμα τη δεκαετία του 20 ή του 30 που είχε παίξει σημαντικό ρόλο και στο εργατικό κίνημα και στο κοινωνικό κίνημα στην Ελλάδα πλέον δεν υπήρχε. Έτσι, είχαν μείνει ελάχιστοι, πόσο μάλλον οι τροτσικιστές. Οπότε παίρνουμε ένα πράγμα, ας πούμε, που το εκφράζει μια πολύ πολύ μικρή ομάδα. Θα πει αυτό το κριτήριο ότι το εκφράζουν ένα, 100 ή 1000 άνθρωποι, έχει μια σημασία και αυτό. Τι ρόλο παίξαν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή, γράψαν ιστορία. Εκείνη τη στιγμή. Δεν θέλω να πω αυτό ωστόσο. Θα θέλω να πω ότι τα τελευταία λίγα χρόνια έχουμε το αντίστροφο. Ότι ξέρω εγώ, οι πορείες δονούνται, ένα είναι ο δρόμος λαϊκά να νικάσει, άμα μελά με λίγα λάθη. Ξέρω εγώ, να σε ρωτήσω κιόλα αυτό. Λοιπόν. Είναι το σύνθημα, α πώς το βλέπεις. Ναι, θα σου πω. Εντάξει, αυτό το σύνθημα, όντως ήταν ένα τρόπο που μπορούσε να έχει νικήσει ο λαό τότε με. Και με άμ και με ελά και με λίγα λάθη. Απλά αντιλαμβάνομαι ότι το πράγμα πριν και τεστάσει καρικατούρα. Ότι όλοι έχουμε γίνει, ρε παιδί μου, έχουμε γίνει ανταρτόπουλα, ξέρω εγώ, και ότι ένα πράγμα, ξέρω εγώ, δίχως ακριβώς να αντιλαμβανόμαστε ότι, ναι, ότι είναι και αυτό κομμάτι της κληρονομιάς μας. Εγώ θεωρώ ότι είναι κομμάτι της, δηλαδή στην Ελλάδα ζούμε, ας πούμε. Δεν είμαστε ούτε στη Βαρκελόνη, ούτε στο Μιλάνο. Ζούμε στην Ελλάδα και αν μιλάμε για επαναστατική κληρονομιά στην Ελλάδα, ποια τι να πούμε για το Σπέρα. Ναι. Ή γιατί ξέρω την αναρχική ομάδα στον πύργο, το Επιταπρόσωπο, ξέρω εγώ, το 1890. Εντάξει, είναι και αυτό μια κληρονομιά, αλλά δεν την ψηλαφούμε. Mm. Αν υπάρχει μια κληρονομιά επαναστατική που ψηλαφούμε στην Ελλάδα, είναι η δεκαετία του 40, είναι εκεί τα Ιουλιανά του 65, είναι ένα κομμάτι στη Χούντα και η μεταπολίτευση. Που υπήρχε λίγο το πράγμα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Ήταν λίγο πιο άγριο, λίγο πιο δυναμικό. Αυτή είναι η επαναστατική κληρονομιά στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αμυγός αναρχική κληρονομιά. Προφανώς και δεν υπάρχει αναρχική κληρονομιά. Δηλαδή, αναρχική κληρονομιά. Υπήρχε στα τέλη του 19ου αιώνα, δεν έχω κληρονομιά, υπήρχε μια αναρχική συγκρότηση στα τέλη του 19ου αιώνα, στα τέλη του 20ου, αυτό το πράγμα όμως είχε κλείψει, δεν υπήρχε, ας πούμε. Υπάρχει ένα κενό 70 χρόνων και πάλι, ας πούμε, ξέρω εγώ, αρχίζουν να υπάρχουν άνθρωποι που ορίζονται ως αναρχικοί στη Χούντα. Ναι. Που γίνανε κάποιοι άνθρωποι το 68, γίνανε πίσω στην Ελλάδα, που θα ξέρω, στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Γερμανία, έχουν πάρει αυτό το πράγμα, το φέρνουν και τον πολιάζουν. Και καλό προθέσιον άνθρωποι, έτσι, αγωνιστές, και ήρθαν, ας πούμε, που ήρθαν στην Ελλάδα, που κυριακούσαν οι Μαγωγικοί, οι Χοντζικοί, αυτοί, εκείνοι, ας πούμε, είπαν, όχι, εμείς είμαστε αναρχικοί, είμαστε τοξιστές, κάτω το κράτος, πήγαν στο Πολυτεχνείο το 1973, κάτω εξουσία, ξέρω εγώ. Φέραν κάτι πολύ καινούριο, και σε επίπεδο πολιτικών ιδεών και σε επίπεδο κουλτούρας. Είναι πολύ σημαντικό, ας πούμε,
Εκεί πολύ τραγουδάγανε, ξέρω εγώ, αστράφτη όλοι που φροντάει γκιόνα, ξέρω εγώ, στις μπουάτ και στα κουτούκια της μεταπολίτευσης, ότι κάποιοι θα πούμε μια άλλη κουλτούρα. Mm-hmm. Και με άλλα διαβάσματα, πολύ, πολύ θετικά πράγματα, έτσι. Mm-hmm. Απλά αυτό που θέλω να πω, πολλές φορές λίγο χαόνομαι, ας πούμε, και κάνω τίτλους σε αυτό που θέλω να πω, είναι ότι ακόμα και αυτό λοιπόν η αντιπαραβολή στο αμάσιτο του 80, το να φτάσουμε σήμερα να πούμε, ξέρω εγώ, να έχουμε κάνει έμβλημα, ξέρω εγώ, το ΕΑ με ΛΑΣ, ξέρω εγώ, με λίγα ΛΑΣ και το ΣΟΥΕ, και αυτό είναι σφάλμα. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε ό,τι υπάρχει, ας πούμε, στην επαναστατική παράδοση, πόσο μάλλον την ελληνική, να δούμε πού συνθέτονται αυτά τα πράγματα και να κρατήσουμε ό,τι μπορούμε το καλύτερο από αυτά. Mm-hmm. Τώρα θα μπορούσα να πάρει χρόνο να ψάξω κάποια, λέει εδώ, η Action Direct. Άμα το βρω με τη μία θα το πω, ας πούμε, άμα το βρω με τη μία θα το πω. Δεν θα το βρω με τη μία μάλλον, οπότε θα το πω. Μπορεί κάποια στιγμή να μου κάνει με... νομίζω ότι είμαι πολύ καλός, νομίζω ότι το βρήκα. Για πες. Λοιπόν, είναι λοιπόν πολύ αυτό και ντάνε. Είναι χαρακτηριστικό. Λοιπόν, ναι. Αρνιόμασταν την πολύ παλιά διένεξη παγίδα που ήθελε να μας κάνει να πιστεύουμε ότι η κοινωνική ιστορία συνοψίζεται σε ένα ακόμη κασπρόμαυρο. Με τους καλούς και τους κακούς, τους σωστούς και τους γραφειοκράτες, τους ρεαλιστές και τους τυχοδιώκτες. Η κοινωνική ιστορία είναι μια ολότητα και για να προσεγγιστεί πρέπει να είμαστε ελεύθεροι να μπορούμε να κριτικάρουμε όλες τις παρεκκλήσεις και όλα τα λάθη από όπου και αν προέρχονται. Θέλησαμε να μάθουμε από τις εμπειρίες του Τσε, του Μογγολισμού, του Συμβουλιακού Κομμουνισμού, όπως και από τους αγώνες των Ισπανών Αρχικών. Η ιστορία προχωρά καλυμμένη και πολλά γεγονότα και τοποθετήσεις βρίσκουν μια διαφορετική οπτική γωνία μέσα στον χρόνο. Πρέπει πάντα να είμαστε ικανοί να προσεγγίζουμε και να επανεξετάζουμε τα ουσιώδη ερωτήματα της επαναστατικής πορείας. Και γι' αυτό πρέπει να βγούμε από τυποποιημένους πίνακες ανάγνωσης και μοντέλα. Ναι. Αυτό. Ωραίο. Νομίζω ότι είναι ωραίο. Έχει ενδιαφέρον. Ναι. Έχει ενδιαφέρον. Okay. Βέβαια αυτό είναι πολύ δύσκολο να γίνει, ναι. Λέει. Mm-hmm. Αλλά έχει ενδιαφέρον. Ναι. Νομίζω ότι αυτό είναι ο μπούσουλας. Είναι δύσκολο όμως. Okay. Νομίζω εγώ ότι είναι δύσκολο. Ναι. Συνήθως, επειδή μου ξέρεις τι γίνεται, οι άνθρωποι έχουν μια τάση και λόγω ανασφαλιών εσωτερικών να τασόμαστε εξ ολοκλήρου κάπου, γιατί μας ενοχλεί μετά να μας το πειράζουν αυτό. Κατάλαβες τι εννοώ. Δηλαδή, ο ένας, ας πούμε, θα είναι μαρξιστής, ο άλλος είναι αναρχικός και θα πρέπει πάντα να είναι σε μια αντιπαράθεση, γιατί έτσι επιτάσσεται, ας πούμε, και από την ιστορία, πες. Ξέρω εγώ, από την πρώτη, ξέρω εγώ, διεθνή. Παρακάμπτουμε όλο το ιστορικό πλαίσιο που έχει μεσολαβήσει από την πρώτη διεθνή μέχρι τώρα ή τονίζουμε τα στοιχεία της αντιπαράθεσης. Γιατί ο καθένας μας βολεύεται, ας πούμε, σε αυτό που θεωρεί ότι είναι πιο σημαντικό και πιο καλό από τον αντίπαλο. Κατάλαβες πώς το λέω. Και εκεί υπάρχει ένα παιχνίδι, τέλος πάντων, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να λυθεί. Είναι και εσωτερικό παιχνίδι, δηλαδή αυτό εννοώ. Τέλος πάντων, αυτή είναι η άποψή μου τώρα και νομίζω ότι αυτό γενικά είναι δύσκολο. Εγώ γενικά να σου πω την αλήθεια με τις άποψες, ότι δεν θα έπρεπε, αν υπάρχει, δεν ξέρω, αναρχικός που να μην έχει ασχοληθεί έστω και λίγο με τον Μάρξ, και δεν θα έπρεπε να υπάρχει μαρξιστής που να μην έχει ασχοληθεί έστω και λίγο με τους αναρχικούς. Αυτό. Mm-hmm. Εντάξει. Επίσης, έχεις εκδώσει το βιβλίο μέχρι το τέλος και μετά, για τον Χάρη Τεμπερικίδη. Mm-hmm. Και ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, με αφορμή αυτό το βιβλίο. Mm-hmm. Πιστεύεις ότι μπορεί ένας ποινικός, λόγω, ας πούμε, βιωμάτων και εμπειριών, να γίνει αναρχικός? Μπορεί να γίνει, αλλά δεν το θυμάμαι αυτό. Mm-hmm. Αν θα γίνει αναρχικός ή όχι, το λίγο δεν με νοιάζει. Εμένα με νοιάζει πρώτον η στάση του στη φυλακή. Όχι αν ήταν μάγκας. Αν ήταν αξιοπρεπής άνθρωπος, αν ήταν ξεγερμένος. Αν σεβόταν τους συγκρατούμενους του, αυτά είναι τα πρώτα. Και φυσικά, ας πούμε, τη στάση κράτης όταν βγήκε από τη φυλακή. Mm-hmm. Αν έγινε και αναρχικός, ας πούμε, ο Χάρης δεν νομίζω ότι άμα τότε ήταν αναρχικός και δεν ήταν αναρχικός. Mm-hmm. Όχι. Δεν είχε τεθεί. Γιατί με το Χάρη μας συνέβη από τη μεριά μου φιλία και πιστεύω ότι και αυτός με θεώρησε φίλο του και εκτίμηση και σεβασμός από τη δική μου μεριά. Και θέλω να πιστεύω και από τη μεριά του Χάρη. Είναι από τους ανθρώπους που θεωρώ τους πιο σημαντικούς στη ζωή μου. Άρα λοιπόν, ναι, το ερώτημά σου νομίζω είναι λάθος το ερώτημα. Δεν με νοιάζει να ο Χάρης ήταν αρχικός. Προφανώς και ποινικοί κρατούμενοι μπορεί να είναι αναρχικοί.
Και αυτό φάνηκε σε πολλές άλλες χώρες όπου οι κρατούμενοι που έγιναν μετά αναρχικοί κομμουνιστές, ποινικοί κρατούμενοι έγιναν αναρχικοί κομμουνιστές. Δηλαδή, ας πούμε, υπήρχαν στην Ιταλία οργάνωση που πιάθηκε από ποινικούς κρατούμενους, κομμουνιστική οργάνωση Αντάρτικου Πόλης φτιάχνει από ποινικούς κρατούμενους. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχουν κρατούμενοι οι οποίοι η στάση τους είναι τόσο αξιοπρεπής και τόσο αγωνιστική που δεν μπαίνει καν θέμα. Ας πούμε. Είναι από εδώ μεριά. Τελεία. Όπως και να έχει. Και αυτό φαίνεται και μέσα στη φυλακή, όπου εκεί το κοινωνικό πλαίσιο είναι πολύ περιορισμένο. Οπότε τα πράγματα είναι όλα φόρα μόστρα. Δεν έχει. Δεν φέρεις και τέτοιες αναγνώσεις. Είναι όλα στο πιάτο πάνω, ας πούμε. Έτσι. Με τις αντιφάσεις τους, βέβαια, οι άνθρωποι. Δηλαδή ένα πράγμα. Όπως και εμείς. Όπως και εμείς. Και φυσικά, ας πούμε, άνθρωπους οι οποίοι είναι 100% από εδώ. Και πώς πω και ανθρώπους οι οποίοι είναι τη μια στιγμή εξεγερμένοι να πυρπολούν τη φυλακή και την άλλη στιγμή να κάνουν αίσθηση για να πούνε πρέζα. Mm-hmm. Γιατί είναι και αυτό πράγμα το οποίο το έχεις δει στη φυλακή. Έτσι. Οπότε νομίζω λίγο η ερώτηση είναι, ναι, υπάρχουν σίγουρα λοιπόν ποινικοί κρατούμενοι που είναι από την αποδό μεριά. Mm-hmm. Επειδή είπες για τον Ντεμπερικίδη και είπες ότι είναι από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους που έχεις γνωρίσει τη ζωή σου, mm-hmm. θες να μου πεις κάποιους λόγους γι' αυτό. Ας πούμε, ο Χάρης ήταν παιδί πολιτικών προσφύγων. Δηλαδή ένα τυχαίο άτομο από τη γέννηση την ίδια, ας πούμε, έτσι. Οι γονείς του ήταν ο πατέρας του αναδράτης του Δημοκρατικού Στρατού, νομίζω και η μητέρα του. Η μητέρα του ήταν από οικογένεια ανταρτών. Μεγάλωσε λοιπόν στην Πολωνία. Ήρθε στην Ελλάδα, έχουμε λοιπόν αυτή την αφετηρία. Τώρα, από εκεί όλα τα υπόλοιπα, λέτε, ένας άνθρωπος που στεκόταν πάντα δίπλα να βοηθήσει το οποίο, δηλαδή, το χάρη στη φυλακή δεν το γνώρισε τόσο πολύ, σω έξω, δηλαδή, είναι μια μορφή, ας πούμε, που τον γνώρισα στα εξάρχεια, δηλαδή, δεν ήταν στη φυλακή, που δεν συμπέσαμε χρονικά στη φυλακή. Η όλη του συμπεριφορά, η όλη του στάση, η βαθιά του αξιοπρέπεια και η αγωνιστικότητα και από διηγήσεις άνθρωπο που έχω ακούσει, ας πούμε, και τα όσα πέρασε, ας πούμε, τα πάντα που πέρασε βασανιστήρια φρικτά από το σοφρονιστικό σύστημα του 1970 και του 1980. Τέλος, νομίζω ότι αυτή είναι η αίσθηση μου για αυτόν τον άνθρωπο, ότι ήταν πολύ ξεχωριστός άνθρωπος και ότι ακόμα και το πώς πέθανε, ας πούμε, ήταν αδιαπραγμάτευτο. Ότι εγώ δεν σκόπευε να ούτε να παραδοθεί ούτε τίποτα, ας πούμε. Ότι πολέμησε μέχρι τέλους προκαλώντας το θάνατό του. Ακριβώς για να μην συλληφθεί η αιχμάλωτος. Τώρα μπορώ να σου κάνω λίγο άσχετη αυτή η ερώτηση. Πώς θα ονόμαζες το ύφος των εκδοσεών σου? Το ύφος? Το πολιτικό, ας πούμε, ύφος. Τι είναι, ας πούμε, δηλαδή. Είναι, ξέρω εγώ. Θα το πω τώρα έτσι σημειολογικά, ρε παιδί μου. Αναρχικές, ελευθεριακές, ξέρω εγώ, ανατρεπτικές, δεν ξέρω πώς να το πω. Ναι, κοίτα, αναρχικές μπορώ να πω ότι είναι. Έτσι. Κομμουνιστικές επίσης δεν μπορώ να πω ότι είναι. Να πούμε ότι είναι ανατρεπτικές, ότι είναι ριζοσπαστικές, ότι είναι επαναστατικές. Θα μπορούσα από την αυτόνομη, θα δεν το λέω, γιατί. Το έχουμε κουράσει, ναι. Ναι, θα πούμε ότι είναι ανατρεπτικές εκδόσεις. Και αυτό, ας πούμε, οι μαύρες κόκκινες που είναι αύριο κιόλας, mm-hmm. το λέμε ότι είναι μια συνάντηση εκδόσεων ανατρεπτικού περιεχομένου. Ενώ υπάρχουν εκδόσεις οι οποίες ορίζοντας αναρχικές που συμμετέχουν, και κάπου εκεί το βρήκαμε στη μέση. Ναι, για να. Ότι μας περιλαμβάνει όλο, ότι μας λέει ανατρεπτικές εκδόσεις. Οκ. Okay. Πώς βλέπεις τα πράγματα στον χώρο, ας πούμε, των, θα το θέσω έτσι, ανατρεπτικών εκδόσεων? Πώς βλέπεις τις άλλες εκδόσεις, αν γίνονται πράγματα, ας πούμε? Πράγματα γίνονται, σίγουρα γίνονται. Ναι. Πολλά και νομίζω ότι μου αρέσει που διακρίνω στους ανθρώπους και μια συνέπεια και μια συνέχεια. Νομίζω αυτό το σημαντικό. Το να κάνουμε μια εφημερή έκδοση, να βγάλουμε ένα βιβλίο, ας πούμε, από το Θάτε Στέκη και OK και να καμαρώσουμε, ξέρω εγώ, καλό είναι. Ναι. Το να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι βάζουν πλάτη σε αυτό το πράγμα και το ξαναλέω για μια ακόμα φορά σε καινούς πολύ ιντερνετικούς και πολύ διμηντιακούς. Κάποιος, εντάξει, δεν αρκεί αυτό, δεν αρκεί ότι όλα είναι data και όλα είναι αρχεία PDF, ότι εγώ κάθομαι εδώ και βάζω πλάτη και βάζω βιβλία. Είναι και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Mm-hmm.
προφανώς υπάρχουν εκδοτικά εγχειρήματα με πολύ διαφορετικές αντιλήψεις και με πολύ διαφορετικές στοχεύσεις και με άλλη λογική το καθένα. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι όλα μπορούν να συντεθούν και να φτάνουν να υπάρχουν καλές υποθέσεις. Θα ξαναπώ ότι αύριο είναι μόνο σκοπινές σελίδες. Και εκεί έχουμε βρεθεί με σύντροφους από εκδοτικά εγχειρήματα που είναι πολύ διαφορετικές αντιλήψεις τους από τις δικές μου. Ωστόσο, η καλή πρόθεση όλων μας και η συντροφικότητα νομίζω έχει καταφέρει να έχουμε δημιουργήσει ένα πράγμα εντός εισαγωγικών θεσμό πλέον, όπου κάθε Δεκέμβρη υπάρχει ένα σταθερό ραντεβού του ανατρεπτικού βιβλίου. Αυτό δείχνει την καλή πρόθεση και τις δυνατότητες που έχουμε. Τώρα, όσον αφορά γενικά τα εκδοτικά εγχειρήματα, υπάρχει αυτό το πράγμα ότι όλοι προφανώς θέλουν να κάνουμε κάτι. Σίγουρα, βέβαια, είναι και πολύ διαφορετικές οι αφετηρίες του καθενός μας. Όχι αφετηρίες, ψέματα, τελείως λάθος έκφραση. Το πώς και γιατί το κάνει ο καθένας. Μπορώ να αντιληφθώ συντρόφους οι οποίοι ξέρω από αυτό το πράγμα, πέρα από το μεράκι τους και την πρόθεσή τους να διαδώσει το λόγο, μπορεί να είναι και ένας βιοπορισμός για αυτούς. Έτσι. Και είναι θεμητό αυτό. Δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, προφανώς ναι, ότι κάποιος πρέπει να ζήσει αυτός ο άνθρωπος. Ας πούμε ότι απασχολεί τον χρόνο του, απασχολεί 8, 10, 12 ώρες κάθε μέρα σε αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να τα πάρει από τον μπαμπά του, ξέρω από πού. Και λέει, από αυτό το βιβλίο πρέπει να βγάζω κάποια χρήματα για να ζω, ας πούμε. Θεμητό. Υπάρχει μια αντίληψη άλλη που λέει ότι είναι αυτά είναι εμπορευματοποίηση της εξωτερικής γνώσης και ξέρω εγώ τι, και το θέμα είναι αντιεμπορευματικό να βγάζουμε. Έχουμε μάθει να μιλάμε για τις ταμπέλες. Το αντιεμπορευματικό. Είναι ότι είναι ένα πράγμα το αντιεμπορευματικό. Δεν το καταλαβαίνω ακριβώς, αλλά εντάξει. Θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να δω, ας πούμε, μια αντιεμπορευματική, ας βάλω εισαγωγικά στη λέξη, δεν μου αρέσει καθόλου. Μια αντιεμπορευματική εκδοτική προσπάθεια που να έχει συνέχεια. Να μην βγάλει ένα ή δύο βιβλία, να βγάζει ένα-δύο βιβλία κάθε χρόνο και να το κάνει αυτό για μια πενταετία. Δηλαδή, πραγματικά θα το μπορούσα να το κρίνω και με ένα άλλο βλέμμα και να έχω και πολύ μεγάλο respect. Δεν το έχω δει ακόμα αυτό το πράγμα. Η αντίληψη του θέματος, ας πούμε, υπάρχουν άλλοι συντρόφοι οι οποίοι βγάζουν βιβλία και τα χρήματα τα οποία παίρνουν από αυτά τα βιβλία τα προωθούν στους κρατούμενους και κυρίως στο Ταμείο Αλληλεγγύης στους κρατούμενους. Αυτό είναι μια άλλη αντίληψη και έχουν κάνει κιόλας ένα σχήμα ομπρέλα. Το Σολιντάριος, οι οποίοι... Συμμετάσχετε κι εσείς αυτό? Όχι, δεν έχω συμμετάσχει. Εξαιρετική σύντροφη, αλλά δεν έχω συμμετάσχει. Κάποιες εκδόσεις που έχω κάνει έχουν πάει τα χρήματα στους κρατούμενους. Έχουν πάει στο ταμείο και στους κρατούμενους συνωμοσίας πριν με τις φωτιές. Έχει γίνει και αυτό. Έχω επιλέξει μια άλλη λογική για τα βιβλία τα δικά μου. Να έχουν μια τιμή που να ανταποκρίνεται στο κόστος τους. Θεωρώ ότι πολύ μεγάλο πρόβλημα και θεωρώ ότι ίσως και η αποτυχία, ας πούμε, αυτό που θα λέγαμε κινηματική διακίνηση, είναι η πολύ 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 βαθιά συνέπεια των συντροφικών σχημάτων, ομάδων, στεκιών, καταλήψεων που υπάρχουν από την Ελλάδα. Δηλαδή, υπονομεύουν πολύ βαθιά τα καλοπροαίρετα εκδοτικά εγχειρήματα με τη βαθιά τους ασυνέπεια. Ξέρω ότι τους λύσω εγώ, σύντροφε, είμαστε το αντιεξουσιαστικό στέκι από τη Λίμνο και στείλε μας 10 κόπιες από το κάθε βιβλίο σου και σας λύσω 200 κόπιες βιβλία και αυτοί οι άνθρωποι ποτέ ξανά μην σου στείλουν ένα mail, ένα τηλέφωνο. Θα ήταν από τα πολύ μεγάλα προβλήματα. Αυτό είχε κάνει συνολικά με μια συνέπεια και με ένα ότι αυτές οι ομάδες, αυτές τις συλλογικότητες, ότι φέτος είμαστε, του χρόνου δεν είμαστε, ότι ξέρω εγώ ήμουν φοιτητής εκεί και τώρα θα πάω εκεί και μετά θα φύγω από εδώ και δεν υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό το πράγμα. Άμα μου πεις λοιπόν ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα στο να υπάρχουν πραγματικά κινηματικές εκδόσεις με κινηματική λειτουργία, θα πω η έλλειψη συνέπειας από τους δέκτες αυτό το βιβλίο, δηλαδή από τις ομάδες που θα μπορούσαν να έχουν ένα οριζόντιο σύστημα διακίνησης και τα βιβλία θα διακινούνται με αποτέλεσμα κάκιστο ο διακινητής του βιβλίου μας να είναι η πολιτεία. Το βιβλίο της πολιτείας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε καταφέρει τα βιβλία να βρίσκονται μέσα της πολιτείας. Δηλαδή ουσιαστικά εσύ να θεωρείς ότι υπάρχει πολιτεία, θα τα βρει ο καθένας βρει τα βιβλία μου μέσα της πολιτείας
δεν έχουμε ένα δικό μας δίκτυο διανομής και διακίνησης. Και ότι η πολιτεία που έχει μονοπολίσει στον χώρο του βιβλίου, ασχόντας πολιτικές, αν τις παρακολουθήσει, ας πούμε, μονοπωλιακές λογικές, ας πούμε, τελείως, ότι ναι, κυριαρχεί και στο δεξιστικό βιβλίο. Ενώ θα μπορούσε. Να υπάρχει ένας τρόπος, ας πούμε, να εμείς τα βιβλία μας τα διακινούμε εμείς. Έτσι, αυτό το πράγμα δυστυχώς έχει αποτύχει παταγωγό. Αυτό. Αλλά σίγουρα υπάρχουν πάρα πολύ καλές προσπάθειες από συντρόφους. Βγαίνουν πολλά και καλά βιβλία και όχι σε άπειρες θεματικές και με διαφορετικούς τρόπους και με διαφορετικές λογικές. Από τα πιο θεωρητικά και πιο σύγχρονα ρεύματα του αναρχισμού και μέχρι, ας πούμε, πράγματα πιο παλιμοδίτικα ή πιο μάχημα, πιο ακτιβίστικα ή ό,τι. Πολλοί Ρώσοι μηδενιστές του 19ου αιώνα δεν είχαν διαβάσει, ας πούμε, ούτε καν βιβλίο, κάτι, ας πούμε, που να παραπέμπει σε μια επαναστατική, ας πούμε, λογική και μάλλον το θεωρούσαν προσόν αυτό. Εσύ πιστεύεις ότι ο αναρχισμός, ας πούμε, θα το θέσω τώρα εντελώς σχηματικά, είναι του μυαλού ή της καρδιάς? Και θα δει εξίσου. Εξίσου. Ναι. Νομίζω ότι η καρδιά, ας πούμε, είναι αυτή που πιο πολύ έτσι κλωτσάει στην αδικία, στο άδικο αφού του κόσμου και στην καταπίεση. Το μυαλό είναι αυτό που βρίσκει τους τρόπους για να αντιδράσεις σε αυτό. Και θα σε διορθώσω όμως, δεν έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Αντίθετα, οι μηδενιστές του 19ου αιώνα ήταν γόνοι έτσι, καλών οικογενειών και αστικών οικογενειών και παρατήσαν στα πανεπιστήμια και τα παρατήσαν αυτά για να αγκαλιάσουν τον λαό. Ενώ αντίθετα, αυτοί οι οποίοι ήταν όχι τόσο μορφωμένοι, ήταν η αμέσως επόμενη γενιά των αρχών του 20ου αιώνα, δηλαδή η αναρχική πλέον. Δηλαδή, στις αρχές του 20ου αιώνα υπάρχει εξής διαφοροποίηση στο ρώσικο πρακτικό κίνημα, ότι ο κόσμος αρχίζει να φεύγει από τα κόμματα, κυρίως τους σοσιαλδημοκράτες και τις διάφορες εκφάσεις των σοσιαλδημοκρατών ή από τους εσέρους ή από διάφορα πράγματα, γίνεται αναρχικός. Και οι πιο πολλοί από αυτούς που φεύγουν και γίνονται αναρχικοί είναι εργάτες. Και αυτοί είναι που είχαν πολύ χαμηλό θεωρητικό επίπεδο, αλλά όπως λέει και ένα βιβλίο που έχω βγάλει, ότι το σημαντικό είναι αναρχικό να έχει τη μάχη στο αίμα του. Είναι το βιβλίο το με τη μάχη στο αίμα του, ας πούμε. Έτσι. Ότι ήθελα να πει ακριβώς αυτό, ότι σε αντίθεση με τους προσπάθειες τους προηγούμενους, που ήταν λίγο άνθρωποι με μια κουλτούρα και με μια μόρφωση, ότι η νέα γενιά ήταν κατά βάση εργατικής καταγωγής και πάρα πολλοί από αυτούς ήταν Εβραίοι, όπου στη Ρώσικη Αυτοκρατορία οι Εβραίοι ήταν οι πιο αποδιωγμένοι, οι πιο γκετοποιημένοι και αυτοί που υφίστανται ότι πιο βαθιά καταστολή και πογκρόμα να πάσα στιγμή από τσαρικούς, αντιδραστικούς, φασίστες της εποχής εκείνης, έτσι, ότι ήταν άνθρωποι που είχαν φτώχεια, βαθιά και αμορφωσιά, ας το πούμε έτσι, αλλά ωστόσο θεωρούσαν ότι ναι, όλα αυτά δεν μου χρειάζεται για να είμαι επαναστατητής, για να είμαι αναρχικός. Στους καιρούς μας φυσικά, ας πούμε, ναι, απαιτείται και το μυαλό και η καρδιά για να πεις ότι μπορείς να συνθέσεις και να έχεις και αντίληψη και στάση διαρκή, γιατί μετράει πολύ η διάρκεια. Δηλαδή το να είσαι εξεγερμένος στα 18 σου και στα 20 σου είναι πολύ εύκολο. Όπου η καρδιά κοχλάζει και τα δίνει όλα. Αν νομίζω ότι το μυαλό είναι αυτό που θα δώσει τη διάρκεια και τη συνέπεια και τη συνέχεια. Ωραία. Χαζή μάλλον ερώτηση να την κάνω. Υπάρχει κάποιο βιβλίο σου... Μαλάκια, τι πειράζει. Υπάρχει κάποιο βιβλίο που θεωρείς από αυτά που έχεις δώσει... Όταν άχρηστο τελείως. Όχι, το αντίθετο. Ότι είναι το καλύτερο, ρε παιδί μου, από όλα. Δηλαδή να πεις, ρε παιδί μου, εντάξει, φαντάζομαι ότι όλα τα βιβλία που έχεις δώσει σε αρέσουν ή σχεδόν όλα, ας πούμε. Αλλά κάποιο που να πεις, αυτό, ας πούμε, το χάρηκα. Μ' άρεσε που το έβγαλε. Ναι. Υπάρχει κάποιο. Μ' αρέσει πάρα πολύ η Ανιδιοτελής, με τον Τσάγεφ. Επειδή σου πάει, έχει να κάνει πιο πολύ, ας πούμε, έτσι, με την νιώτη. Είμαι, ας το πούμε, 47 χρονών. Έχει να κάνει πιο πολύ με την νιώτη μου και με αυτά που. Με την αφέλεια και με όλο αυτό το πράγμα και τον ενθουσιασμό της νιώτης. Και επειδή είναι ένα βιβλίο που κατά βάση το έχω γράψει εγώ. Δεν είναι μετάφραση, δεν είναι. Ένα βιβλίο που κατέβασα άπειρες πηγές, άπειρο ψάξιμο, άπειρο σκάλισμα. Και είναι ένα βιβλίο που το έγραψα εγώ.
εντάξει, δεν έχω γράψει φυσικά το όνομα συγγραφέα, αλλά είναι ένα δικό μου βιβλίο. Έτσι, τα υπόλοιπα είναι κατά βάση μεταφράσεις. Και καλά, ένα άλλο πράγμα που θα λέω πιο μετά. Από τα άλλα βιβλία που έχω βγάλει, μου αρέσει πάρα πολύ. Είχαμε αυτή την κουβέντα νωρίτερα, μου αρέσει πάρα πολύ το Δίχως Ύφος Μεταμέλειας. Ναι, είμαι πολύ μεγάλος λάτρης της λογοτεχνίας και διαβάζω πάρα πολύ λογοτεχνία. Λίγο με έχει κουράσει λίγο η θεωρία, λίγο αυτά. Λίγο... Mm. Διαβάζω ό,τι είναι απαραίτητο να διαβάσω, ας πούμε. Το θεωρώ ένα εξαιρετικό βιβλίο. Λίγο πολύ μου αρέσουν όλα, μου λες, διάλεξε δύο. Θα λέγεις αυτά. Θα λέγα αυτά τα δύο, ναι. Και φυσικά θεωρώ ότι θα είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο που θα βγει. Κάνουμε και διαφήμιση, ξέρεις, θα πούμε το τρέιλερ τώρα. Είχα βάλει ένα μικρό. Πέρα ήταν το πρώτο μπροσουράκι που είχα βγάλει στη μεταβατική φάση μεταξύ εφημερίδας και πριν τα βιβλία. Ήταν για τους Γάλλους λεγκαλιστές, τον Μαριού Ζακόμπ. Mm-hmm. Ήταν τρομερή τύπη γενικά. Έχεις βγάλει πάντως γι' αυτό. Έχω βγάλει ένα μικρό βιβλιαράκι. Yeah, yeah. Θα βγει μέσα του 17 ένα μεγάλο βιβλίο, ας πούμε, που έχει να κάνει με την ιστορία των Γάλλων λεγκαλιστών. Θέλω να είναι φοβερό βιβλίο. Εγώ για το εξής χουνέρι. Έχω δεχτεί κριτική για αυτό το πράγμα. Διαβάζω πάρα πολύ. Αλλά γιατί έχω μια τάση ότι αν σε ένα βιβλίο μπορεί να μου αρέσει, αλλά κάποια στιγμή θέλω να κάνει κοιλιά το βιβλίο. Και να πηδήξω σελίδες. Πω, το κούρασες φίλε, γάμισε το. Ξέρεις να πηδήξω 10 σελίδες. Αλλά ξέρεις με το διαγώνιο. Τάκ, 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 τάκ. Ωπ, θα το ξαναπιάσω πάλι και θα το ξαναπιάσω. Αυτό, πολλοί το θέλουν να ούλτρα αντιδεοντολογικό, το γεγονός το κάνω και στα βιβλία που εκδίδω. Ότι κάνει μια συγγραφή, ας πούμε. Ότι αν πάρω ένα πρωτότυπο και δώσω ένα το κάνει κοιλιά, δεν θα διστάσω να το κόψω. Και να πω, το είναι κάτι που δεν το κρύβω, το ομολογώ, ας πούμε. Το πέρα φίλε το έχω κόψει αυτό το βιβλίο, γιατί με κούρασε, το βαρέθηκα, ας πούμε. Έτσι, ότι θεωρώ ότι αυτό το βιβλίο πάει, έχει βγει πριν από 30 χρόνια σε μια άλλη χώρα και εκεί να έχει να πει κάτι. Αλλά εδώ δεν ξέρω, δεν έχει να πει μάλλον κάτι, ας πούμε, σήμερα. Δηλαδή το να. Ας πούμε, το βιβλίο για την Anger Brigade, ας πούμε, ξέρω εγώ, που είχε βγει λίγα χρόνια μετά τα γεγονότα που πραγματεύεται το βιβλίο και είχε άπειρες σελίδες, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο δικαστήριο εκεί που ο πρόεδρος αυτό και είπε δικηγόρος εκείνο και απάντησε ο μάρτυρας αυτό και ο εισαγγελέας πανένευε και είπε εκείνο, ένα πράγμα που δεν είχε να πει τίποτα, οπότε έφυγε, έτσι, το καθάρισα, ας πούμε. Ή ας πούμε, ξέρω εγώ, μου έχω τα παραδείγματα. Ή ξέρω εγώ στο. Με τη μάχη στο αίμα τους. Έτσι. Όπου τώρα παραθέτει, ήταν μια Αμερικάνα ιστορικό στο Πανεπιστήμιο του Princeton, ξέρω εγώ, ας πούμε, ξέρω εγώ. Παραθέτει άπειρα παραδείγματα που να λέει ότι εκεί πέρα, ξέρω εγώ, ήταν μια ληστεία και το πιάσανε το ληστεί ο κόσμος και το λίτζαρε. Έτσι. Αυτό είναι γεγονός πραγματικά μεμονωμένο. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι λιτζέρναν τους ληστές στη Ρωσία. Το 1910 στο τάδε εβραϊκό γκέτο στα σύνορα με την Ουκρανία. Έτσι. Το να πάρει οι συγγραφέα αυτού του βιβλίου, αυτό το γεγονό, θέλει να πει αυτό που είναι μια Αμερικάνα, τη συντηρητική πανεπιστημιακό, θέλει να πει αυτό το πράγμα. Εγώ νομίζω ότι έχω κάποιο λόγο αυτό το πράγμα να του δώσω αυτή τη διάσταση που του δίνει αυτή. Έτσι. Θα ήταν ίσω μη έντιμο το να αποκρύψω αυτό το γεγονό. Το κάνω. Εγώ λέω, ξέρει κάτι, ότι αυτά που τα βλέπω βγάζω σαν τεγμένα. Δεν είναι να βάλω μια ουδέτερη. Επιστημονική ιστορική αντίληψη, ας πούμε. Έτσι. Δίχως να παραποιώ κάτι, δεν θα υπερτονίσω αυτό που έχει υπερτονίσει ο συγγραφέας του. Εγώ έχω ένα άλλο συμπέρασμα από το ίδιο γεγονός. Θεωρώ ότι είναι οκ για μένα. Ναι. Και δεν διστάζω να το πω. Όχι, το γράφεις και δεν. Ναι. Και στους προλόγους. Αυτό. Τώρα, το βιβλίο για τους Weatherman. Και αυτό είναι ένα βιβλίο ψηφιδωτό. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Ναι. Και εγώ το πιστεύω είναι πολύ ωραίο βιβλίο. Ένα βιβλίο λοιπόν που τι ας πούμε, λέει, είναι λίγο λογική εκδόση ενός τυπογραφείου. Ωραία, ένα βιβλίο του Weather. Τι βιβλίο του Weather. Είχα, ας πούμε, μια βιογραφία, μια αυτοβιογραφία ενός μέλους των Weather, ο οποίος ήταν από τους ελάχιστους που ασχολούνταν να βάζουν φυλακή. Γιατί ας πούμε και αυτό είναι τρομερή ιστορία, ας πούμε, έτσι. Τι συνέβη στην Αμερική και πόσο, δηλαδή, πόσο βαθιά ρατσιστική είναι η Αμερικανική κοινωνία. Όλοι οι Weatherman, κάποια στιγμή τελειώνει. Τέλος, κάτι προκύψαν ως αντίδραση στον πόλεμο του Βιετνάμ. Έτσι. Όπου δεκάδες χιλιάδες νεαρών Αμερικάνων σκοτώθηκαν εκεί. Και από την αντίδραση στα πανεπιστήμια, τη μαζική, προκύψαν οι Weather. Όταν λοιπόν ο πόλεμος του Βιετνάμ τελείωσε και η Αμερική ήταν πίσω αυτό το κεφάλαιο, και ενώ αυτή ήταν καταζητούμενη για δεκάδες βομβιστικές επιθέσεις, ήταν λευκή αυτή η Weather. Και παιδιά της αστικής τάξης.
Του έκλεισε το μάτι το κατεστημένο. Του είπε, παιδιά, τέλειωσε. Και πιο πολλοί από αυτού παραδόθηκαν και έβαλαν 6 μήνες φυλακή, 1 χρόνο φυλακή, καθόλου φυλακή, 2 μήνες φυλακή. Ο David Gilbert το πήγε λίγο πιο σοβαρά. Είπε ότι συνεχίζεται τη φάση, συνέπραξε με το Black Liberation Army. Κυκλοφόρησε πως ήταν ένα βιβλίο του Black Liberation Army, η αυτοβιογραφία της Ασάτα Σαρκούρ, που σαν βιβλίο είναι πολύ καλό, πάσχει βέβαια σε κανένα δύο σημεία, αλλά είναι πολύ καλό βιβλίο. Είπε ότι εγώ συνεχίζω μαζί με τους μαύρους συντρόφους μου, αφού βάζει ακόμα φυλακή και θα βγάλει μέχρι να πεθάνει φυλακή. Έτσι. Οπότε έχω την αυτοβιογραφία του Gilbert. Ένα. Έχω μια εξαιρετική μελέτη πάνω στο Weather, ενός ιστορικού, ας πούμε. Το Outlaws of America, η παράνομη της Αμερικής. Και έχω και το Sing a Battle Song, που είναι οι προκηρύξεις του Weather, ένας τόμος με τις προκηρύξεις ή με κάποιες αναλύσεις πάνω στα κείμενα και πάνω στην εμπειρία του Weather. Και από το να κάνω την τεμπέλικη δουλειά, τα πρώτα βιβλία του τα φράσω, να πω αυτό το βιβλίο, το μετέφρασα όλο, να το... Νομίζω ότι πήρα, σταχυολόγησα, ό,τι καλύτερο έχει το καθένα από αυτά τα τρία βιβλία, θα συνέθεσαι σε ένα βιβλίο. Yeah. Αυτό είναι λοιπόν μια λογική. Είπαμε πολλές, πώς ρε φίλε, κουτσούρεψε από εδώ, κόψε από εδώ, κόλλησε εκεί, τι βιβλίο είναι αυτό, ας πούμε. Έτσι. Και για να φαίνεται τι είναι τι, έχω βάλει διαφορετικές γραμματοσειρές. Σωστά. Αυτό, εκείνο και το άλλο είναι διαφορετικές. Και αυτά τα πράγματα πέφτουν και λίγο, κάνουν ένα puzzle, ας πούμε. Ναι, οπότε, και μαζί αυτά. Ναι. Είναι μια. Οπότε δηλαδή, έρχεται το ένα και κολλάει στο άλλο. Και νομίζω ότι κολλάει καλά το ένα στο άλλο. Δηλαδή το ένα συμπληρώνει το άλλο. Οπότε αυτό είναι λογική εκδόση ακόμα τυπογραφείου και έρχομαι σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ας πούμε το πώς ας πούμε κόβω και ράβω και φτιάχνω βιβλία. Να φύγουμε λίγο από τις εκδόσεις. Καλά, δεν ήταν βέβαια κουβέντα μου για τις εκδόσεις. Είχε πολλά πράγματα και να έρθουμε σε κάτι άλλο. Αυτή η ερώτηση έχει να κάνει και με το ότι έβγαλες ας πούμε το πρώτο φύλλο εφημερίδας μαζί με εκείνο τον σύντροφο σου, ξέρω εγώ, όσο είπες ότι ήσουν 21. Mm-hmm. Ήσουν ενταγμένος, ας πούμε, τότε στον αναρχικό χώρο. Ναι. Ήσουν. Ναι, ναι. Δηλαδή, πότε ενεπλάκησες βασικά με αυτό και για ποιο λόγο. Με τον αναρχικό χώρο. Ναι, γιατί με τον αναρχικό και όχι με κάποιον άλλο. Σου είπα νωρίτερα. Για τον Καλτεζά. Όχι για τον Καλτεζά, για το μετά. Ούστα, όλα αυτά το πράγμα, ρε παιδί μου, αυτό που έβλεπα, ας πούμε, ξέρω. Νομίζω ότι είναι αλήθεια και μην το κοροϊδευόμαστε. Πάρα πολλοί κόσμοι μπήκε στον αναρχικό χώρο επειδή βλέπει τα μπάχαλα, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, μην κρύψω, ας πούμε, ότι αυτό ήταν. Που μέσα στη Μητρόπολη, ας πούμε, εξητάρε, ναι. Ότι η συγκρουσιακότητα, εντάξει, καλά και την ΚΝΕ, ξέρω εγώ, εντάξει, πουλάμε με τον οδηγητή κολομαφίες, αλλά μαλάκα μου δες, παίζει φασάρα, ας πούμε, έτσι. Ναι. Οπότε... ναι, ότι αυτό, κατάληψη χημείου, δηλαδή ήταν πολύ μεγάλο γεγονός, ας πούμε, κατάληψη του χημείου τότε, ας πούμε, έτσι. Ναι. Ήταν πολύ μεγάλο γεγονός Σκότιο Καλτεζάς, ήταν πολύ μεγάλο γεγονός μετά στις δίκες του Μελίστα, αυτά που γινόντουσαν. Το Τσερνομπίλ, όλα αυτά τα πράγματα που γίνανε στα 80's, ας πούμε, είχαν πολύ μεγάλο βάρος. Όπως ας πούμε θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο βάρος, ας πούμε για ένα παιδί σήμερα το 8 ναι. Ή ας πούμε για τη δική σου γενιά το 13 Γενάρη ας πούμε, έτσι. Δηλαδή ήταν γεγονότα που διαμορφώσανε συνειδήσεις και από πίσω μια ευκολία, τι τα μπάχαλα είναι αυτά που σε τράβηξαν. Δεν τα μπάχαλα αυτά που με τράβηξαν, αλλά αυτό το οποίο μια αντίδραση που υπερβαίνει ας πούμε τα αποδεκτά, που είναι λίγο πιο δυναμική, που λες ότι ναι. Μπορεί να συνάδει λίγο ας πούμε, με τον εφηβικό ψυχισμό σου, με τον ανικό ψυχισμό σου. Mm-hmm. Οπότε, ας πούμε, ότι, αν μιλήσω για μια προσωπική διαδρομή, ας πούμε, θα πω ότι ναι, πολύ πολύ μικρός είχα αυτό που με συνέπαιρνε όλες αυτές τις ιστορίες με τους αντάρτες, με το κουκουέ, το τιμημένο κουκουέ, με τους αγώνες, με αυτά όλα, ξέρω. Μετά, ας πούμε, σαν μέσα στη δεκαετία του 80. Άρχισα να διαβάζω το Δοκιμή, ας πούμε, που ήταν η αναρχική εφημερίδα τότε της εποχής. να είναι κάτι που να μου δίνει ερεθίσματα και να με ενδιαφέρουν. Επειδή μένω αρκετά μακριά από το κέντρο, και τότε ήταν τόσο εύκολες μετακινήσεις. Όταν πλέον, ας πούμε, ξέρω εγώ, πήγα τρίτη ηλικίου και μπορούσα πλέον ας πούμε, να κατεβαίνω Εξάρχεια και αυτά, ήταν πράγματα καραγκούσταρα, ας πούμε. Έτσι, και πλέον από 18 χρονών, άρχισα να συμμετέχω σε αναρχικές ομάδες, σε πράγματα και πιο κεντρικά και στη γειτονιά και στο κέντρο και να είναι αυτό το πράγμα, ας πούμε. Και πάντα, ας πούμε, έτσι με μια διάθεση να βγάζουμε τυπάκια έτσι τοπικά, εδώ παρεμβατικά στη γειτονιά, προκηρύξα, φυσάκια, αυτοκόλλητα, όλο αυτό το πράγμα, ας πούμε. Ωραία. Αλλά, ας πούμε, ότι στα γεμάτα πλέον, ας πούμε, ότι είμαι αναρχικός στρατευμένος,
από τα 18 μου, ας πούμε, είχα πλέον πλήρη αντίληψη και πλήρη, και πλήρη συγκρότηση, αστείο, ας πούμε. Ας πούμε, εγώ θεωρούσα ότι έχω συγκρότηση, τέλος πάντων, έτσι. Επειδή είχα διαβάσει Μπαχούνι, Κροπότη και ξέρω και αυτά, ας πούμε. Να πάμε τώρα σε κάτι άλλο. Πρέπει να μου πεις πότε συνελήφθης και με ποιες κατηγορίες. Το 95 για, ας πούμε, ξέρω εγώ, ποινικά δίκημα. Για ληστείες τραπεζών. Ναι. Έμεινες πόσο καιρό μέσα. Μέσα έμεινα 3,5 χρόνια, αλλά με κάποια διαλύματα. Είχες κάνει και μια απεργία πριν, ας θυμάμαι καλά, έτσι. Ο λόγος ποιος ήταν. Ωραία, ας πούμε λοιπόν ότι συλλαμβάνομαι για μια πολύ μπερδεμένη ιστορία με φίλους και συντρόφους, ας πούμε για κάποιες ληστείες τραπεζών, καμπόσες τέλος πάντων, ας πούμε, που με διάφορους τρόπους διάφοροι άνθρωποι μπλέκονταν σε διάφορες ληστείες και σε μια ανταλλαγή προβλησμών με μπάζων και μια ιστορία τέλος πάντων έτσι λίγο μπερδεμένη. Αυτή ήταν η ιστορία, τηλεφωνώ. Αυτό ήταν το αδίκημα. Θύμισε μου ότι το ερώτημα να κάνει τώρα. Εντάξει, σε ρώτησα πότε συνελήφθη με ποιες κατηγορίες. Ναι, αυτό. Και για την απεργία πείνας. Α, η απεργία πείνας, λοιπόν. Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Ναι. Η απεργία πείνας, εγώ ας πούμε, αντικειμενικά δεν υπήρχε κανένα στοιχείο εναντίον μου. Έτσι, ότι κάποιο στοιχείο, κάτι. Υπήρχε ομολογία ενός ανθρώπου που λέει ότι ξέρεις αυτός, με αυτόν έκανα εκείνο, ξέρω εγώ. Ναι. Εγώ έλεγα ότι δεν έχω καμία σχέση με αυτά τα πράγματα που προσάπτουν. Και ενός με τον ανθρώπου που μέχρι τότε ήταν ας πούμε συντροφός. Όχι, δεν ήταν τον αρχικό χώρο. Ναι. Και με αυτή την ευκολία που έχουν οι αναρχικοί, η απεργία πείνας ή μαθός, ξέρω εγώ, με την ίδια ευκολία, ας πούμε, ξέρω εγώ, έκανα κι εγώ μια αυτή την απεργία πείνας, ήταν πράγμα που δεν είναι από τα πράγματα για τα οποία καμαρώνω. Ότι είναι τη βαμία ιδεολειψία, ας πούμε, μια αναρχική ιδεολειψία και ένας αυτοματισμός, ας πούμε, ότι με πιάσαν και θα κάνω απεργία πείνας. Μια χαζομάρα, δεν είναι κάτι το οποίο το θεωρώ σημαντικό. Παρότι ήταν μια απεργία πείνας που ήταν καθόλου χαζομάρα, που ήταν στα πολύ σοβαρά. Όχι, υπάρχουν απεργίες πείνας που είναι λίγο χαζομάρες, ας πούμε, ξέρω. Μέσα με τόσο απόλυτο σε αυτό τον ιδεαλισμό, ας πούμε, που την έκανα στα τέρματα, έτσι. Με στέλνει στα βιβλία συνέχεια να διαβάζω πράγματα. Θα το βρω πιο εύκολα. Νομίζω. Το βρήκα. Λοιπόν, αυτό είναι ένα βιβλίο που έχει μεταφράσει ο Δημήτρης Κουφοντίνας. Ναι, το έχω αυτό. Λοιπόν, έχει να κάνει με την Γκράπο. Η Γκράπο ήταν μια ένοπλη ομάδα που ξεκίνησε στη Φραγκική Ισπανία και συνέχισε και στη Δημοκρατία μετά. Μεγάλο μέρος του βιβλίου αφορά την απεργία πείνας, τη μεγάλη απεργία πείνας που είχαν κάνει οι φυλακισμένοι της Γκράπο, που στην οποία είχαν πεθάνει και κάποιοι άνθρωποι. Στην ταξία αυτή ήταν μια μάχη τεράστια που είχαν δώσει, γιατί κάνανε απεργία πείνας, αυτοί τους κάνανε προχωρητική της οι γιατροί, αυτοί εκτελούσαν τους γιατρούς, οι έξω σύντροφοί τους εκτελούσαν τους γιατρούς που κάνανε την υποχρεωτική σύντηση και ούτω καθεξής. Επειδή λοιπόν ο Δημήτρης, ο Κουφοντίνας, γράφει ένα πρόλογο στο βιβλίο που παιδί μου δίνει μια ηρωική διάσταση στην απεργία πείνας, εγώ δεν έχω καθόλου αυτή την αντίληψη. Θέλησα να γράψω την τελευταία σελίδα του βιβλίου, ενώ τώρα το βιβλίο το έχει μεταφράσει ο Δημήτρης και κράτησα, ξέρεις, το δικαίωμα, ας πούμε, της τελευταίας σελίδας. Και επειδή νομίζω ότι έχει να πει και πολλά πράγματα και νομίζω ότι δεν... Στο πρώτο τα έγραψα, γιατί ακολούθησαν και άλλες απεργίες πείνας και από συντρόφους και... Ναι. Και λέω λοιπόν ότι όμως, παρόλα αυτά που γράφει όλο αυτό το βιβλίο, απεργία πείνας σημαίνει και την απόλυτη αίσθηση αδυναμίας. Να γίνεσαι και εσύ αποδέκτης του ίδιου του εκβιασμού που η απεργία πείνας συνιστά. Σημαίνει η φυλακή γύρω σου να καίγεται, συλλόγες εξέγερσης. Αυτό μια αναφορά πει το 95 που ήταν απεργία πείνας, ήταν η μεγάλη εξέγερση του Κορυδαλού. Που ήταν 500 του Πολυτεχνείου, που ήταν η εξέγερση του Κορυδαλού. Και εγώ, που για μένα αυτό ήταν μια γιορτή κανονικά, να καίγεται η φυλακή, ας πούμε, και εγώ ήταν η φυλακή γύρω μας, και εγώ ήμουν άξιος στην ξαπλά, ας πούμε, έτσι. Οπότε, ένιωσε ότι αυτό το πράγμα, ας πούμε, ότι τι μαλακίες κάνω τώρα, ας πούμε. Και λέω διάφορα και λέω τέλος ότι είναι μια συχαμένη αίσθηση να τρέχουν τα σάλια σου συνέχεια, ας πούμε. Να κάνεις εμετούς, να ξεχνάς τη χολή σου, τρέχω εντάχει τέλος πάντων αυτά που γράφω. Και καταλήγω πως η απεργία πείνας δεν είναι επαναστατική γυμναστική, ούτε ο εύκολος δρόμος προς τα έξω. Είναι, αν είσαι τρομακτικά συνεπής βεβαίως, φρικτές μέρες και εβδομάδες.
στη μεταπολιτευτική βαλκανική γωνιά μας, όπως τόσα και τόσα άλλα, αφού το έσχατο μέτρο χρησιμοποιήθηκε ενίοτε παρορμητικά, χωρίς περίσκεψη, ευτυχώς χωρίς τραγικά αποτελέσματα. Οι αυταπάτες της μεταπολίτευσης τελείωσαν όμως και τα πάντα από μέρους μας θα πρέπει να είναι περισσότερο ζυγισμένα, λιγότερο ιδεολειπτικά στις διαστάσεις που τους πρέπει. Γιατί από την καρικατούρα ως την τραγωδία μπορεί οι αποστάσεις να μικραίνουν. Αυτό το χαράψει και σε μια απεργία πείνας, μπορεί κακώς να πάτε σε αυτά που με ρώτησες. Θεωρώ ότι δεν είναι ούτε κάτι σημαντικό, ούτε κάτι που πρέπει να αναπαραγάγεται. Θεωρώ ότι λίγο αυτή η φάση με τις απεργίες πείνας στην Ελλάδα ότι είναι μια παρατραβηγμένη ιστορία και πραγματικά ευτυχώς που δεν είχαμε άμεσα τραγικά αποτελέσματα. Είχαμε έμεσα τραγικά αποτελέσματα, αλλά όχι άμεσα. Δηλαδή, εγώ ας πούμε θεωρώ ότι το πώς κατέληξε ο Χριστόφορος ο Μαρίνος σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην απεργία πείνας και τις συνέπειες που είχε σωματικά και ψυχικά στον Χριστόφορο. Αυτό. Okay. Πώς θα το πω τώρα, την λογότητα των εκδόσεων, σε αυτό το πράγμα... Μισό τις σελίδες που διαβάζω. Ναι, σωστά. Από τον Νίτσε είναι αυτό, έτσι. Ναι. Θέλω να μου πεις, γιατί το έχεις επιλέξει αυτό. Είναι full προβοκατόριο που καταρχήν, να έχεις την πρώτη σελίδα κάθε βιβλίο ότι μισή σου τεμπέλιδες που διαβάζω. Και κατά δεύτερον, επειδή όντως, ρε παιδί μου, δεν βγάζω βιβλία του διαβασμενάκηδες. Ότι για αυτούς που ξέρεις, αναλώνουν να διαβάζουν βιβλία και ότι αυτό είναι η φάση τους, ας πούμε έτσι. Δηλαδή, οι τεμπέλιδες που διαβάζω. Δηλαδή, βγάζω βιβλία για τους δραστήριους που διαβάζω. Ναι. Όχι για τους τεμπέλιδες που διαβάζω. Okay. Αυτό. Και πάλι θα δούμε εδώ πέρα ότι αυτή είναι η πρώτη σελίδα φυσικά που λες είναι αυτό, είναι στην πρώτη σελίδα κάθε βιβλίο υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχω ερώτηση και την τελευταία. Έλα γεια σου λοιπόν. Οπότε είναι αλληλένδετο η πρώτη με την τελευταία σελίδα. Σε σένα, για σένα. Και είναι, έτσι όπως το θέτεις τώρα την εξήγηση που μου δίνεις. Ναι. Ναι, και θέλω να πιστεύω γι' αυτό, το έχω βάλει πρώτη και τελευταία σελίδα. Τελευταία σελίδα λοιπόν για όσους δεν ξέρουν είναι ότι λέει ότι πως οι θεωρητικοί που δεν ζουν μια εξεγερτική ζωή δεν λένε τίποτα που να αξίζει να λεχθεί και οι ακτιβιστές που αρνούνται να σκεφτούν κριτικά δεν πράττουν τίποτα που να αξίζει να γίνει. Ριζοσπαστική θεωρία είναι η σκέψη που ολοκληρώνεται μέσα σε μια εξεγερτική ζωή και μαθαίνει να εκφράζεται με ακρίβεια αλλά και ρευστότητα. Όταν αναπτυχθεί, κόβει σαν καλοκονισμένο μαχαίρι. Λοιπόν, αυτό είναι τα χωρητικά μανιφέστα. Ναι, το φέρνω. Λοιπόν, αυτό είναι αυτό που θέλω να κάνω. Γι' αυτό βγάζω βιβλία, ρε παιδί μου. Δεν βγάζω βιβλία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, ας πούμε, για να πουλάω μούρι, δεν βγάζω βιβλία. Έτσι. Επειδή θέλω καταρχήν να εμφυσίσω μια κουλτούρα ανάγνωσης στους πιο νεαρούς συντρόφους κυρίως, γιατί δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα. Το ξαναλέω πάλι ότι λίγο αυτό το ιντερνετικό, ειντιμητιακό, ας πούμε, έχει κάνει ζημιά και θέλω να εμφυσίσω ένα διάβασμα, βιβλία, έτσι. Και για αυτό τα βγάζω τα βιβλία, ας πούμε. Επειδή οι θεωρητικοί, ας πούμε, να πράττουν και αυτοί που πράττουν να σκέφτονται. Να σκέφτονται. Αυτό. Ένα συνδυασμός, δηλαδή, αυτό να υπάρχει. Ωραία. Άρα μου απάντησες και την ερώτηση που θα σου έκανα για τα πιστόφυλλα όλους στο βιβλίο, ας πούμε, τελευταία σελίδα. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω και το εξής με αφορμή αυτή τη φράση του Νίτσε. Πιστεύεις, ας πούμε, ότι. Γιατί είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη κουβέντα που έχει γίνει και θα γίνεται, φαντάζομαι, ακόμα και θα συνεχίσει. Ο Νίτσε είχε κάποια σχέση, ας πούμε, με τον αναρχισμό, ως οι ιδέες του, ας πούμε, οι απόψεις του, αυτό που έβαλε, ξέρω, προς τα έξω. Ο Νίτσε μου έχει σχέση με οτιδήποτε θέλεις να έχει σχέση. Ό,τι θέλεις, ρε παιδί μου. Ό,τι θέλεις. Αν εντάξει, βέβαια, αυτά τα κείμενά του, τα γραφτά του που εστερνίστηκε ο ναζισμός, ήταν μάλλον παραποιημένα από την αδερφή του, τα είχε μοντάρει, όπως ήταν να μοντάρει. Όμως λέμε για τον καθαρό του λόγο τώρα. Μπορείς, ας πούμε, να πεις πράγματα στο Ζαρατούστρα που να πεις ότι είναι τύπα ατόφια, ας πούμε, ατόφιος αναρχικός λόγος. Ατόφιος, ρε παιδί μου, αντικρατικός αναρχικός λόγος. Μπορεί να πεις ότι είναι ένα λιγορικό φιλοσοφικό παραμύθι, δεν είναι τίποτα, ας πούμε, έτσι. Ναι, ωστόσο υπάρχουν κομμάτια του λόγου του, τα οποία πεις ναι, αυτό είναι αναρχικό. Έτσι, βέβαια αναρχικό μια συγκεκριμένη αντίληψη, όχι λίγο αυτό θα λέγαμε έτσι, λίγο ατομικιστικός αναρχισμός μάλλον, λίγο αυτό ξέρω, individualισμός αυτό το πράγμα, ας πούμε, και όχι αυτό θα λέγαμε πιο κοινωνικός αναρχισμός. Δηλαδή
θα τα χώσει το λαό. Ότι ο λαός είναι ένα πράγμα κακό, αρνητικό, ας πούμε. Είναι μάζα, είναι, είναι βρώμικο, είναι τίποτα, ας πούμε. Είναι γαϊδούρια, ξέρω. Ναι, και σε ρουφάει και προς τα κάτω την ατομικότητα, ας πούμε. Ναι, ναι. Αλλά και αυτό δεν είναι κομμάτι του αναρχισμού. Ακόμα και αυτό, δηλαδή, αυτό θα λέγαμε. Δηλαδή, ο αναρχισμός είναι ένα πράγμα, μια ομπρέλα που χωράει τα πάντα, ας πούμε. Έτσι. Και από το Στίρνερ μέχρι. Δεν ξέρω ποιον, τους αναρχικούς πλατφορμιστές, ξέρω, οποιονδήποτε θέλεις. Okay. Οπότε, σε αυτό λοιπόν το πράγμα, ας πούμε ότι έχει εκφραστεί και αναρχικά ο Νίτσα. Mm-hmm. Αλλά το να πεις το Νίτσα είναι αναρχικός στην αστείο, ας πούμε. Εντάξει, ναι. Ίσως να έχεις απαντήσει τώρα σε αυτό, από αυτά που έχεις πει τώρα. Αλλά εγώ δεν θέλω να ρωτήσω τώρα για το εγχώριο τοπίο, ιστορικά. Θέλω να σε ρωτήσω, με άποψη σου, για το αν έχει κάποια σχέση και πια, σε ποια σημεία ας πούμε πιστεύεις ότι συγκλίνει, γιατί εντάξει, τα αποκλίνοντα σημεία είναι γνωστά. Αυτό που θα λέγαμε ας πούμε μαρξισμός με τον αναρχισμό, η αριστερά ξέρω εγώ με τον αναρχισμό. Πιστεύεις ότι έχουν κάποια στοιχεία συγκλίνοντα. Στην Ελλάδα γενικά. Όχι, όχι στην Ελλάδα, όχι στον χώρο το οποίο. Σαν ας πούμε θεωρητικές, ας πούμε, σαν θεωρητικά ρεύματα. Θεωρητικά, ας πούμε, εντάξει, όλοι παλεύουμε για την κοινωνική ιδιοκτησία των μέσων παραγωγής. Ο Λένιν έλεγε ότι στο κράτος και επανάσταση ότι εντάξει, το θέμα μας είναι να καταργήσουμε το κράτος, ας πούμε, να φτάσουμε στην ακρατική αταξική κοινωνία. Ναι, ξέρω εγώ, ή ας πούμε, ξέρω εγώ, συμβουλιακός κομμουνισμός, η Λούξεμβουργκ μιλούσε για ένα πράγμα, για ένα κομμουνισμό πολύ κοντινό σε αρχικές αντιλήψεις. Ναι. Τώρα θα μου πει στην πράξη αυτό το πράγμα αν ισχύει ή αν δεν ισχύει. Ναι, θεωρητικά, ας πούμε, θα πούμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Δηλαδή, αυτό για το οποίο υποτίθεται ότι αυτό το οποίο υποτίθεται είναι ο απότερος στόχος, ας πούμε, ενός μαρξιστή είναι αυτή η ακρατική αταξική κοινωνία. Έτσι. Mm. Που βέβαια θα προπατωθεί με το κόμμα της εργατικής τάξης και με ένα συγκεκριμένο δρόμο και με σταδιακά και με μεταρρυθμίσεις και βήμα-βήμα, ας πούμε, ενώ αρχικό στα οποία θα πραγματοθεί από. Με ένα τελείως άλλο τρόπο και με τελείως άλλους μεθόδους. Mm. Ας πούμε ότι είναι τόσο κοντινά και τόσο μακρινά μεταξύ τους, ας πούμε, έτσι. Είναι μόνο πολύ φτωχή απάντηση που σου δίνω, αλλά νομίζω να κάνω μια μακρόσεπτη ανάλυση για τις ομοιότητες και τις διαφοροποίησεις αναρχισμού και μαρξισμού. Ναι, είναι διαφορετικά και σε πολλά πράγματα κοινά, στη θεωρία τους. Στην πράξη αποδείχθηκαν ότι ήταν πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Και εντάξει, βγήκε πρόσφατα ένα βιβλίο, πώς λέει, το Μαύρο για τα Κόκκινα Αστέρια μας. Εντάξει, νομίζω ότι ναι, είναι καλό προθέσεων μάλλον, αλλά αφέλεια. Ακυβέρνητες πολιτικές. Ναι. Έχει μια αφέλεια. Ναι, νομίζω ότι, ας κάνω πιο συγκεκριμένο, εγώ πιστεύω ότι τελικά, ας πούμε, σήμερα, εδώ, εμείς, μπορώ, ας πούμε, να βρω, αν πούμε ότι είμαι αναρχικός, ας πούμε, έτσι, μπορεί να βρω πολλά κοινά στοιχεία με έναν έντιμο άνθρωπο, ας πούμε, ο οποίος είναι μαξιστής, κομμουνιστής. Έτσι. Και να κάνουμε πράγματα. Να οικοδομήσουμε, να φτιάξουμε, να αντισταθούμε, να παλέψουμε. Τώρα, αν θα φτάσουμε στην ουτοπία ή στο όραμά μας, μάλλον δεν θα φτάσουμε. Έτσι. Αν φτάσουμε. Εντάξει, ένας αναρχικός σου πει, α, τα είδαμε και τι θα κάνουμε, άμα φτάσουμε εκεί που να φτάσουμε, θα μας γαμίσουν πάλι όπως την Κωνσταντή, όπως το Μαχνό, όπως τη Βακελόνη το 37, και τι νόημα έχεις, γιατί τσιμπάμε πάλι την καραμέλα, και να και με το ΣΥΡΙΖΑ τώρα κάποιοι τους στηρίξαμε, και να τι έγινε. Ναι, δεν πάω προχωράς όμως έτσι. Mm-hmm. Πρέπει να παίζεις τη ζάρια σου κάθε φορά. Okay. Τώρα θα μου πεις πώς προφέρεται αυτός, γιατί δεν ξέρω. Αλλά γράφει στον πρόλογο του βιβλίου Max Scheltz, προφέρεται. Πώς στην κόκκινη σημαία. Max Scheltz, στην κόκκινη σημαία. Max, νομίζω Χόελτς προφέρεται. Χόελτς, ωραία. Στην κόκκινη σημαία, η επανάσταση στη Γερμανία 1918-1921. Το εξής, αυτό το γράφει στον πρόλογο. Λες, το επόμενο ερέθισμα έρθει πολλά χρόνια αργότερα όταν έπεσα πάνω στον προκλητικό λόγο του Πάκο Τάιμπο. Ο Max Scheltz. Ωραία. Θεωρούνταν από τους σοσιαλδημοκράτες, λέει ο Πάκο Τάιμπο, ως επικίνδυνος τυχοδιώκτης, από τους επίσημους κομμουνιστές ως ανεύθυνος και προδότης, από την κομμουνιστική αριστερά ως αναρχικός, από τους αναρχικούς ως λενινιστής. Λέγια σου. Λες. Ένας τέτοιος τύπος σίγουρα μου έκανε. Αλλά νομίζω ότι αυτά που είπαμε ήδη, ας πούμε, είναι αυτά ακριβώς. Αλλά θέλω να μου πεις κάτι. Τελικά πού είμαι εγώ, πού είσαι, ρε φίλε. Ποιος είναι, ας πούμε, ο δικός σου πολιτικός προσδιορισμός, ποιος είναι. Τι είναι,
Υπάρχει. Θα υπάρχει σίγουρα, αλλά λέω αν μπορείς να τον θέσεις σε λέξεις. Ναι. Δεν μπορώ, δεν ξέρω. Θα σου πω τώρα, παπάντζες. Δηλαδή, ναι, ας πούμε, ρε παιδί μου, ότι παλεύω κι εγώ για την ταξική κοινωνία, ότι είμαι επαναστάτης, δεν ξέρω. Ότι τώρα, μάμα, ας πούμε, ότι είναι οι άνθρωποι από τα κάτω, ας πούμε, θα οικοδομηθούν και θα οικοδομήσουν αυτή την κοινωνία που θα υπάρχει ατομική ιδιοκτησία, θα υπάρχει εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, θα αυτοκαθορίζουν τις ζωές τους, θα αποφασίζουν για τις ζωές τους. Όλα αυτά τα πολύ ωραία που μάλλον θα γίνουν ποτέ. Mm-hmm. Αλλά και τι άλλο να πει. Δηλαδή, έτσι θέλω να ζήσω, ας πούμε. Πιστεύω ότι αυτά για να παλέψω για αυτά. Γι' αυτά, γι' αυτά παλεύω. Και ναι, σίγουρα, ας πούμε, ο Max Holtz είναι ένας τύπος που οι σοσιαλδημοκράτες το λέγανε ότι είναι τυχοδιώκτης, οι αναρχικοί το λέγανε νεστή, οι ελληνιστές το λέγανε αναρχικό κ.ο.κ. Και θα με κολάκευε και εμένα. Όλοι αυτοί που έχουν όλες αυτές τις βεβαιότητες μέσα στο κεφάλι τους να μου καταλογίζουν διάφορα τέτοια πράγματα. Mm-hmm. Okay. Και μάλλον το κάνουν πολύ, νομίζω. Ναι, μπορεί να. Κοίτα, είναι και οι εκδόσεις τέτοιου ύφους που παραπέμπουν σε κάτι τέτοιο, καταλαβαίνεις. Ναι, λέει μάλλον για τους ορθόδοξους αναρχικούς στην Ελλάδα του 2010, ας πούμε, σίγουρα δεν είμαι αναρχικός. Ένα κανονικό κομμουνιστή λέει ότι ο τύπος είναι χαοτικό, ξέρω εγώ. Ούτε καν αναρχικό θα με λέει, χαοτικό μάλλον θα με έλεγε. Οπότε, ναι, νομίζω ότι γι' αυτό είπα ότι νιώθω μια συνάφεια με το Χόλτς, ας πούμε, και με το πώς τον αντιμετώπισαν οι σύγχρονοί του. Και γι' αυτό μου αρέσει και πολύ και ο Τάιμπο, επειδή το εκφράζει πάρα πολύ ωραία αυτό το πράγμα. Μιλάγαμε, όπως ερχόμαστε, μιλάγαμε στο Μάξι, σου λέγα το Πακοτάιμπο, ήταν από τους αγαπημένους μου συγγραφείς, έτσι κι αλλιώς. Γράφει τον πρόλογο του Χαοτικά Μανιφέστα. Το οποίο είναι, μάλλον πολύ, είναι πάρα πολύ. Αυτό είναι. Τα χαοτικά μανιφέστα λοιπόν είναι από τα πρώτα που είχαν βγει αυτή τη μεταπατική περίοδου με αυτά τα μπροσερά και τα αποτυπωμένα, ας πούμε. Οπότε μάλλον που έχει κάτι που έχει γραφτεί πριν από 20 χρόνια. Οπότε. Τι 20, παραπάνω από 20. Πριν από 20 χρόνια. Πριν από 20 τόσα χρόνια έχει γραφτεί αυτό το πράγμα. Οπότε. Μάλλον το έχει γράψει ένας πρώιμος εγώ, ας πούμε, έτσι. Για πες το, ωστόσο. Ότι η υπόθεση, λες, του αναρχικού ατομικισμού παρέμεινε για τους μελετές ένα μουσιακό είδος. Θέλω να πεις, γιατί πιστεύεις, ας πούμε, ότι έγινε αυτό, ρε παιδί μου, γιατί για τους μελετές, ας πούμε, δηλαδή είναι σαν να το βάλεις στην άκρη, ας πούμε, βάλω τώρα αυτό στο μουσείο, εντάξει, δεν χρειάζεται, ας πούμε, δεν έχει προσφέρει και κάτι. Και αν πιστεύεις ότι όντως αυτή η τάση, ας πούμε, του αναρχισμού έχει προσφέρει κάτι. Όχι, δεν θέλω. Ναι, τώρα μου μιλάμε, δεν θέλω ότι έχει προσφέρει κάτι ουσιαστικό. Mm-hmm. Είναι λίγο αυτά, ξέρεις, οι διάφορες τάσεις, λίγο έτσι καλλιτεχνίζουσες, λίγο, δηλαδή, ας πούμε, ξέρω εγώ, φαίνομαι λίγο ισοπεδωτικός, ας πούμε, υπάρχουν κάποιες τάσεις που νομίζω ότι έχουν προσφέρει πολύ λίγα πράγματα και είναι υπερτιμημένες γενικά. Ας πούμε, ξέρω, ατομικισμός, στιναιρισμός. Θα γίνει πολύ προβοκατόριο, όπως σιτουασιονισμός. Αυτά τα πράγματα δεν προσφέρει πάρα πολλά. Λίγο πολύ είναι λίγο ένα φερρυπίν που λέει ένας φίλος. Έτσι. Ότι έτσι τώρα και καλά το παίζουμε ότι είμαστε αυτό, ότι είμαστε σιτού, ότι είμαστε στενερικοί, ότι είμαστε ένα πράγμα το οποίο όμως δεν γιώνεται στην πραγματικότητα. Okay. Αυτό. Ναι, ωστόσο λοιπόν αυτό είναι ένα πράγμα που το έγραφα πριν από 20 τόσα χρόνια. Ναι, θεωρώ ότι δεν έχει προσφέρει. Εντάξει, είναι και λίγο αστεία πράγματα αυτά. Όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, αλλά εγώ, έτσι όπως το βλέπω εγώ, έτσι ειδικά τα τελευταία χρόνια, αλλά όχι μόνο αυτά. Υπάρχει στο λεγόμενο χώρο ένας, ας πούμε, ιδιαίτερος, ρε παιδί, διαχωρισμός, ανάμεσα, ξέρω εγώ, σε αυτό που έλεγες πριν, που το θέσω τώρα κάτω από μια ομπρέλα, αλλά αυτό στον ατομικιστικό αναρχισμό και στον κοινωνικό αναρχισμό. Δηλαδή, δεν είναι ατομικιστικός αναρχισμός, αλλά ναι. Είναι όχι, αλλά είναι κάτι άλλο. Ναι. Δεν ξέρω και εγώ πώς να το πω, γι' αυτό σου το βάλω κάτω από αυτή την ομπρέλα. Εσύ πώς βλέπεις, ας πούμε, αυτό το δίπολο. Δηλαδή, έχει, ας πούμε, θέλω να πω σοβαρούς λόγους που αντιπαρατέχεται ο ένας πόλος τον άλλον. Δεν υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος. Δεν ρωτάω μόνο θεωρητικά αν υπάρχει. Mm-hmm. Εντάξει, και υπάρχει ένα θέμα, αν υπάρχει και πρακτικά. Mm-hmm. Δηλαδή, νομίζω αυτό το δίπολο που λες είναι 5 χρόνια πίσω. Θα έχουμε ένα καινούργιο δίπολο. Είναι αυτό που λένε αυτούς που χρεώνουν και καλά ότι είναι, ξέρω εγώ, κομμουνιστικών τάσεων αναρχικοί, ξέρω εγώ, και ότι είναι οι άλλοι οι οποίοι είναι η κανιβαλιστική τάση που λέει, ξέρω εγώ, ας πούμε. Είναι αυτοί που έχουν ανακαλύψει το καγγελάκι πάλι, ξέρω, όλη αυτή η ιστορία, ξέρω εγώ. Mm-hmm.
Η οποία όμως είναι λίγο πιο. Ήταν σαν τύπου τους. Που τους εμπνέουν λίγο πιο mainstream αναρχική, πιο τέτοια αναρχική, πιο κλασική αναρχική. Αν λοιπόν πάμε σε 5 χρόνια πίσω, που ήταν μια τάση που εκφράστηκε από τους συντρόφους από τη Συνωμοσία πριν τη Φωτιά περισσότερο, που ήταν να εκφράσουν ένα πράγμα, την αντικοινωνική αναρχία, α το πούμε έτσι, όχι τόσο πολύ ατομικιστική, δεν πήγαν τόσο πολύ ατομικιστικό αναρχισμό. Δηλαδή πιο πολύ για αυτό που λέγαμε, ξέρω εγώ, αφού πήγαμε στην Ιταλία, το insurrectionismo, ξέρω εγώ, α πούμε, ότι είμαστε εξαιρετικοί αναρχικοί και όταν είμαστε μέσα σε αφορμαλιστές αναρχικοί. Όχι, αυτό είναι ο πραγματικός αναρχισμός, ότι είναι αφορμαλιστές αναρχικοί. Και αυτό νομίζω είναι απλά στο δίπολο στην πραγματικότητα. Έτσι. Δηλαδή είναι από τη μια. Αν το πάρεις πιο πίσω ακόμα, τότε που πραγματικά υπήρχαν μια οργανωμένη ατομικιστική αναρχική τάση, αν έχεις διαβάσει του Σεβερίνο Τζιοβάνι τα βιβλία και αυτά που έχουν βγάλει εκδόσεις στη διάδοση. Υπήρχε ένα ρεύμα τότε, ας πούμε, κυρίως από Ιταλούς αναρχικούς στο Μεσοπόλεμο, όπου αμφισβητούσε αυτό το πράγμα, το οργανωμένο, το μαζικό, ξέρεις, που είχαν οι μεγάλες ομοσπονδίες, οι ΣΕΝΕΤΕ, τα σωματεία, και ότι αυτοί εκφράζαν ένα πράγμα, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι όχι, το εγώ, ενάντια σε αυτό το πράγμα, αυτό το κόμμα, το αρχικό κόμμα. Αν λοιπόν αυτό το πράγμα είχε κάποια βάση στα μυαλά των θεσμοτών τους πριν από 80-90 χρόνια, νομίζω ότι σήμερα είναι λίγο άκυρο. Έτσι, δηλαδή, αυτό που εκφράσανε οι σύντροφοι από τη Σουποφού, πατούσε κάπως στο να θίξει, ας πούμε, κάποια κακώς κείμενα του χώρου, λίγο, ας πούμε, αυτές τις σχέσεις που δεν μου αρέσουν καθόλου, ας πούμε, λίγο, την ανηλικρινία, λίγο, αυτό το πράγμα, το φορμαλιστικό του, πολύ σφιγμένο, το πολύ, γιατί το κρύψουμε, ας πούμε, πολλές φορές είναι και λίγο ιεραρχικό, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι ένας είναι αυτός, ή το πολύ βαρετό, ρε παιδί, αυτή η κούραση του γκίνη, ας πούμε, έλεος, δεν την παλεύω, ας πούμε, ξέρω εγώ, έτσι. Ότι πω φιλάστο, δεν θα έρθω στη συνέλευσή σου, δεν συμμετέχω στη διαδικασία σου. Με κουράζει η διαδικασία σου, δεν θα πάρω. Έτσι και εγώ ορίζομαι ως κάτι άλλο, ας πούμε. Έτσι. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος, το αντίθετο, ότι αυτές οι καινούργιες διαδικασίες, αυτές οι καινούργιες αντιλήψεις, εντάξει, σίγουρα δεν έφτιαξαν εγκίνη, δεν έφτιαξαν αυτή την κούραση, αλλά ότι μεταξύ τους αυτοί οι σύντροφοι οικοδόμησαν καλύτερες σχέσεις από αυτές τις οποίες ήθελαν να κριτικάρουν. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι ήταν πιο έντιμοι μεταξύ τους. Δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι ήταν πιο οριζόντιοι και μη ιεραρχικοί μεταξύ τους. Οπότε λίγο δεν με ψήνει κιόλας, παιδί μου, ότι ας το πούμε ατομικιστική ή ας το πούμε αντικοινωνική αναρχία ήρθε να ξυψώσει το άτομο ενάντια σε ιεραρχίες, αρχηγισμούς, ανηλικρίνειες, σπέκουλες και όλο αυτό το πράγμα. Ας πούμε ότι αυτό ήταν το πράγμα το οποίο ήρθε να στραφεί ενάντια σε αυτό. Οπότε ναι, θεωρητικά θα μπορούσε να πει ότι φίλε, εντάξει, όλο αυτό το πράγμα του χώρου, ας πούμε, του ελλαδικού, μια και το ελλαδικό χώρο μιλάμε, βρωμάει γενικά. Δεν μου κάνει. Εγώ δεν είδα κάτι πολύ καλύτερο που οικοδομήθηκε. Οπότε έχει μια βάση, στην πορεία το όμως δεν με έπεισε καθόλου για την ικανότητα του να πάει ένα βήμα παραπέρα. Όχι το χώρο συνολικά, αλλά στους ανθρώπους που είπαν ότι εμείς θα πάμε κάπως αλλιώς αυτό το πράγμα. Μπορούμε κατά τη γνώμη σου αυτό που ονομάζεται, ας πούμε, και ιστορικά οι λιγκαλιστικές, ας πούμε, πρακτικές να ξυπνήσουν, ας πούμε, ένα κίνημα. Όχι. Όχι, έτσι. Όχι. Το κίνημα να το ξυπνήσουν, όχι. Ναι, ναι. Όχι. Που δεν είναι. Οι λιγκαλιστικές πρακτικές είναι, να ξέρω ότι πριν από λίγα χρόνια, πριν από 10 χρόνια, ξέρω εγώ, που κάποιοι σύντροφοι είχαν συλληφθεί για ληστείες τραπεζών, πήγαν στον Δημητράκη, ο Γιώργος Βούτσης, που κάποια στιγμή βλέπαμε να κολλάνε σε στίχους αφίσες, ας πούμε, ξέρω εγώ, άρνηση εργασίας, ηλεγκαλισμός. Δεν είναι πρόταγμα το κολλάνε σε αφίσες αυτό το πράγμα, ας πούμε. Δηλαδή, το κάνεις εσύ, επειδή είναι μια ατομική, δηλαδή είναι μια. Αυτό θα λέγαμε αναρχοατομικιστική επιλογή, ας πούμε, έτσι. Ότι ξέρω, εγώ δεν θέλω να δουλεύω, άρνηση εργασίας. Αρνούμε να ενταχτώ στην εργασία, στις νόρμες, όλα αυτά τα πράγματα και κάνω την επιλογή να πάρω το όπλο και να προβώ σε αυτή την πράξη, ας πούμε, έτσι. Αυτό είναι μια τόσο ατομικιστική επιλογή που είναι αντιφατικό το να την κολλάς αφήσεις στους τοίχους. Γιατί είναι δική σου επιλογή. Την κάνεις εσύ.
Το μπορεί να αφήσει στου τοίχου τι κάνει προταγματική. Ή εκτό αν είσαι, α πούμε, ξέρω, παραστατικό αγώνα, κρίνει κάποιον ληστή για την οργάνωση. Αυτό είναι άλλο πράγμα. Που και εκεί δεν το λε. Ναι. Κάνει ληστείε, χρηματοδοτεί τη φάση σου, α πούμε. Έτσι, τα δίνει κάπου τα λεφτά αυτά. Το να πει ότι είμαι αρνητή εργασία. Αρνούμε να δουλέψω. Κάνω ληστείε και να κολλάει αφήσει για αυτό το πράγμα. Είναι αντιφατικό και ελαφρά εδρό, α πούμε. Mm-hmm. Ναι, σίγουρα λοιπόν οι λεγαλιστικέ πρακτικέ δεν προχωρούν ένα κίνημα. Αφορούν του ανθρώπου που του πραγματώνουν. Αυτού. Mm-hmm. Τελεία. Και νομίζω ότι αν ανατρέξει, α πούμε, σε αυτού που πρώτοι έκαναν αυτέ τι επιλογέ και αυτοί είναι, α πούμε, οι λεγκαλιστέ του, των τελών του 19ου αρχέ του αρχό του 20ου. Δεν του λέγανε ότι τη φασάρα κάνουμε τώρα εμείς, ας πούμε. Έτσι ήταν κάτι που το έκανε για τους ίδιους και οι πιο συνειδητοί και οι πιο σωστοί από αυτούς χώρανε λεφτά στο κίνημα. Mm-hmm. Για να πάμε πιο μακριά ακόμα, υπήρχαν που χώρανε λεφτά στο κίνημα τελεία. Έτσι. Δηλαδή, ας πω, ο Ντουρούτη, ο Σαματέ, όχι ο Σαματέ, ψέματα. Ο Ντουρούτη, ο Ασκάζο, ο Χοβέ, η Σολιντάριο, η τότε, ας πούμε, ξέρω εγώ, που υπάρχουν καταγραφές ότι οι άνθρωποι ζούσαν σε φτώχεια, προλεταριακή φτώχεια, ας πούμε, και απ' την άλλη κουβαλάγανε κούτες λεφτών, ας πούμε, που τώρα τα χρόνια έκαναν εκδόσεις να δίνουν στα σωματεία, στα συνδικάτα, στους κρατούμενους, ας πούμε. Και ήδη είχαν μια τόσο αυστηρή προλεταριακή ηθική, mm-hmm. που λέγανε ότι εμείς ένα μισθό να παίρνουμε κάτι, ας πούμε, ξέρω εγώ, θα φαίνεται το κίνημα. Και έλεγε μάλιστα η μάνα του Ντουρούτη, κάπου είχε σε μια εφημερίδα, λέει το γιος μου, λέει, κλέβει όλες τις τράπεζες, λέει, καλά, έρχεται του μαλώνουν τα ρούχα του, εγώ, ας πούμε, ξέρω, τι λεφτά κλέβει, ας πούμε. Έχω το παντελόνι, το σκισμένο, το μπαλόνι εγώ, ας πούμε. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Οπότε, όχι. Οπότε νομίζω ότι τους απάντησα. Με το κούρασμα λέω. Ναι, δεν προχωράει το κίνημα σίγουρα. Γιατί δεν είναι μια κινηματική επιλογή. Εκτός αν πούμε ότι είμαστε στην Ιταλία του 70, έτσι, ή στη Ρωσία του 17. Οπότε να πούμε ότι αυτό το πράγμα πλέον είναι τόσο αδιάχυτο κοινωνικά, ότι γίνεται παντού, ρε παιδί μου, ότι πολετάρι. Έχουν τσακώσει μια κουμπούρα ο καθένα, ξέρω εγώ. Ναι, καλά, αυτό είναι άλλο. Έτσι. Είναι κάτι μαζικό. Που κέρνουμε παντού, α πούμε. Δηλαδή, στην Ιταλία το 70, εντάξει, είναι τόσο μαζικό. Ήταν ωστόσο ένα πράγμα, μια κοινωνική πρακτική που από τα κινήματα, όχι κατά ανάγκη, α πούμε, λεγκαλισμό με το κουμπούρι. Και όμω έκανε μαζικέ μπουκέ στο σούπερ μάρκετ. Έπαιρνε προϊόντα, ήξερε εγώ, ψήριζε ή έκλεβε ρεύμα ή έκανε ληστείε, έκανε απαγωγή. Δηλαδή, τα έκανε όλα, α πούμε. Μέσα σε ένα ειδικό κλίμα διάχυτου του κοινωνικού λεγκαλισμού. Έτσι, το να πεις, ας πούμε, ότι εγώ τώρα στην Ελλάδα του 2010 ή του 5 ή του 15, εγώ και 5 φίλοι μου, 5 συντροφοί μου κάνουμε ληστείες, αυτό πάνω είναι κινηματικό πρόταγμα ή κοινωνικό πρόταγμα, ακόμα περισσότερο, είσαι λάθος. Όχι. Άρα, στην περίπτωση, ας πούμε, περιέγραφες πριν της Ιταλίας, μια τέτοια πρακτική θα μπορούσε να είναι και συμπληρωματική προς άλλους συλλογικούς αγώνες. Ναι, φαντάσου, δηλαδή, το 70 φτιάχνεται συγκρούσεις στους δρόμους, αντάρτικα πόλεις. Απεργίες, καταλήψεις. Ναι, και λεγκαλισμός προφανώς, ας πούμε. Οικονομικός λεγκαλισμός. Ναι. Έτσι. Okay. Αφιερώνεις το βιβλίο «Το πλεισμένο χέρι της αναρχίας» στους πυρήνες φωτιάς και το βιβλίο «Weather Underground» στο Δημήτρη Κουφοντίνα. Mm-hmm. Γιατί έχεις κάνει αυτές τις επιλογές στους ΜΕ και στον ΔΕ, το να αφιερώσεις, ας πούμε, δύο βιβλία, ξέρω εγώ. Τα συγκεκριμένα βιβλία ή δύο βιβλία γενικά. Το Σάντε Καζέριο, το έχει διαβάσει, είναι ένας νεαρός Ιταλός αναρχικός που πήγε στη Γαλλία να σκοτώσει τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας, ας πούμε. Ναι. Ο ιδεαλισμός, οι σύντροφοι της Λομοσίας πριν της Φωτιάς, τους γνώριζα τους περισσότερους από το χώρο, τα εξάρχεια, από δραστηριότητες, από δράσεις, ας πούμε. Ένας προς ένας ήταν εξαιρετική σύντροφη. Κουβάλαγαν βέβαια αυτό τον ιδεαλισμό της νιώτης, ας πούμε, ενδεχομένως και τα λάθη, ξέρω, και όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Η ιστορία του Καζέριου σε μεγάλο βαθμό μου τους θύμισε. Έτσι. Και πολλά βιβλία μου αναφερόμενα σε διάφορους ανθρώπους. Ναι. Είτε σε αυτόν, είτε σε μια κατηγορία συντρόφων. Ας πούμε, το βιβλίο Αντάρτισες, αναφερόμενα συντρόφισες γενικά που. Το θυμάμαι αυτό, ναι. Ναι, λοιπόν. Το Δημήτρη τον Κουφοντίνα, προφανώς δεν τον ήξερα. Mm-hmm. Ξεκινήσαμε να μιλάμε όταν πήγε στη φυλακή. Κάποια στιγμή του λέω κάποια βιβλία, μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Το συμπαθώ, τον εκτιμώ πάρα πολύ.
για τη στάση του, για τα αυτά που έχει κάνει, για πράγματα που μου έχει πει εμένα. Ελπίζω και αυτός κάπου λίγο να με συμπαθεί και να με χτυπάει και εμένα. Όταν λοιπόν, ας πούμε, έκατσα να διαβάσω την αυτοβιογραφία του Gilbert, σχετικά, κοιτάξτε, και ο Μίτσος θα μπορούσε να γράψει κάτι. Ήταν ακριβώς η περίοδος που γράφω το Μίτσο στο βιβλίο, γιατί είχε 17 Νοέμβρη. Και δεν το λέει κιόλας, το υπονοούσε ότι κάτι γράφω, ξέρεις, είναι πολύ σεμνός άνθρωπος ο Δημήτρης. Κάτι γράφω. Και επειδή σκέφτηκα ότι πόσο πολύ ενδιαφέρον θα είχε το να γράψει ο Δημήτρης ο Κουφοντίνας τη δική του εμπειρία και αυτά που έζησε, κάπου εκεί μου συνειρμικά, ας πούμε, η αυτοβιογραφία του Weather, σκέφτηκα τον Δημήτρη και το αφαίρεσα στον Δημήτρη. Και ήταν μάλιστα η περίοδος, το θυμάμαι ένα-ένα, ήταν η περίοδος που ο Χριστόδουλος ο Ξηρός τη είχε κοπανίσει. Ο Δημήτρης ο Κουφοντίνας πρέπει να πας και πάρει άδειες λίγο να δει τη γυναίκα, το παιδί του, ξέρω, να ζήσει λίγο, ας πούμε, και ότι τα λέγαμε, ξέρω εγώ, έτσι. Οπότε ήταν μια περίοδος που ήταν ζωρισμένος και το έκανα για αυτούς τους λόγους που σου είπα. Και γενικά, επειδή μου αρέσει γενικά να αφιερώνω τα βιβλία κατά καιρούς σε διάφορους φίλους, συντρόφους, είναι κάτι που το έχω κάνει και σε άλλα βιβλία, έτσι κι αλλιώς. Ναι, μα πάνω κάτω σχεδόν σε όλα. Στα μισά τουλάχιστον. Στα μισά τουλάχιστον, ναι. Δηλαδή, ας πούμε, για ιδιοτελείς, για τον Τσάγεφ, το αφαιρώνω στους συντρόφους των 90's. Αυτά που λέγαμε νωρίτερα, ας πούμε, έχει πει αφαιρώσει στους συντρόφους των 90's. Υπάρχει συχνά διαχωρισμός μεταξύ του, αυτό που λέμε, ας πούμε, ενόπλου αγώνα και του εντός εισαγωγικών θεσμισμένου κινηματικά αγώνα, ας πούμε, κινηματικού αγώνα. Κατά την άποψη σου, ας πούμε, υφίσταται αυτός ο διαχωρισμός ή θα έπρεπε να υφίσταται? Δεν θα έπρεπε να υφίσταται, αλλά υφίσταται. Ναι, δεν θα έπρεπε να υφίσταται. Θεωρώ ότι η ευθύνη. Θα μιλήσω κυρίως για τα πράγματα που τα έχω ζήσει. Ναι. Δηλαδή για αυτά που συνέβησαν την δεκαετία που διανύουμε. Και να φέρουμε στις οργανώσεις. Το 17 Νοέμβρη και Ελλάδα δεν έχω γνώσει έτσι κι αλλιώς. Τους γνωρίσαμε τους ανθρώπους αφού τους συλλάβανε. Ναι. Ωστόσο τους ανθρώπους που αποτέλεσαν τις οργανώσεις της προηγούμενης δεκαετίας και αφήνουμε βασικά στον αστατικό αγώνα και στην νομοσία πυρήνα της Φωτιάς, είναι άνθρωποι που τους σύντροφοι τους γνωρίζαμε, τους ξέραμε χρόνια, τους ήξερα, έτσι. Θεωρώ ότι έχουν τραγική ευθύνη στο πώς αυτοί διαχωρίστηκαν το κίνημα. Τα ξύνεις, ρε φίλε, μπορεί να πει διάφορα μου λένε μαλακίες, λες, ας πούμε. Ναι, εγώ θεωρώ ότι έχουν με διαφορετικό τρόπο πολύ πολύ σημαντική ευθύνη, ας πούμε, στο πώς διαχωρίστηκαν με το κίνημα και βάλουν τον εαυτό τους κάπου αλλού. Και ας πούμε, θεωρώ πολύ κραυγαλαία στιγμή το τι σημαίνει διαχωρισμός από το κίνημα το Δεκέμβριο του 8. Όταν λοιπόν έχεις μια κοινωνία ολόκληρη, ψέματα, λέω υπερβολές, εγώ προφέρω εγώ στην παγκέντα και λέω υπερβολές. Εντάξει, ναι, δεν ήταν μια κοινωνία. Μια κοινωνία ολόκληρη. Εντάξει. Μαλακίες. Λοιπόν, πάρα πολύ κόσμο λοιπόν. Ίσως το πιο πλατή πράγμα που έχει γίνει με την μεταπολίτευση και μετά. Και είναι στο δρόμο και κάνει πράγματα και δρά και συγκρούεται και καίει και σπάει και τα γαμάει όλα, ξέρω. Και βγαίνεις, ας πούμε, και πας και πυροβολάς, ας πούμε, την κλούπα στο ζωγράφο μέσα από την Πανεπιστημιούπολη ή πας στα Εξάρχεια και πυροβολάς στους ματατζίδες, το ένα όντας Δεκέμβρης ακόμα, ημερολογιακός Δεκέμβρης, και τον άλλο να αρχίσει Γενάρη. Θεωρώ ότι, φίλε, κάτι κάνεις λάθος. Έτσι. Όπως επίσης θεωρώ ότι κάτι κάνεις λάθος όταν, ας πούμε, κάθε μέρα καίγονται 5 τράπεζες, ένα περιπολικό, μια αντιπροσωπεία αυτοκινήτων, 3 ATM, 2 Cayenne, όλα αυτά μαζί, έτσι. Και εσύ πας και κάνεις μία ενέργεια στο μουσείο πυρήνα της φωτιάς και βγάζεις ανάληψη ευθύνης γι' αυτό. Φίλε, δεν έχεις καταλάβει, γίνεται εξέλιξη, γίνεται της πουτάνας, γίνεται χαμός, ας πούμε, γύρω σου. Δεν έχει σημασία αν εσύ θα κάνεις μία ενέργεια και θα κάνεις ανάληψη ευθύνης. Κάτι χάνεις αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εγώ λοιπόν θεωρώ ότι, και το λέω, να μου πεις, το λες εσύ που έχεις βγάλει όλα αυτά τα βιβλία που έχουν να κάνουν με τον Τάρτικο Πόλης και. Ναι, εγώ πω ότι αυτοί που την ψωνίζουν σε μια διαδικασία, ας πούμε. Θεωρώ ότι αυτό που κάνουν είναι πιο ψηλά από αυτό που κάνει άφος θα πετάξει τα μπινί μολότοφ, ας πούμε, και θα κάψει ένα ATM. Και αυτό είναι διαχωρισμός. Έτσι. Yeah. Εγώ αντιθέτως θεωρώ το κίνημα, τους συντρόφους, τους ένοπλους, τις οργανώσεις, παρά τα λάθη τους έχει αγκαλιάσει. Τους έχει αγκαλιάσει.
πάρω την, ξέρω με κάτι άλλο. Είναι πολύ λίγη, πολύ μικρόψυχη αυτή οι οποίοι έλα μωρέ τώρα σιγά, ας πούμε. Άντε, ξέρω εγώ δε. Έτσι. Είναι πολύ λίγοι μέσα στο χώρο συνολικά οι άνθρωποι που είναι παντελώς αρνητικοί απέναντι στους συντρόφους τους ενόπλους και κυρίως στους φυλακισμένους συντρόφους τους ενόπλους. Δηλαδή μπορεί να διαφωνεί κάποιος, συγγνώμη, σε διαφωνεί. Μπορεί να διαφωνεί. Στρατηγικά. Στρατηγικά να διαφωνεί, ναι. Έτσι. Όχι μικρόψυχα. Ναι, στρατηγικά να διαφωνεί, ας πούμε. Αλλά αυτό το πράγμα, ας πούμε, σε μια αντιμετώπιση σαν σύντροφο που κάνει λάθος. Mm-hmm. Ναι, σύντροφο το πας λάθος. Ναι, εγώ δηλαδή, σου λέω τόση ώρα, ας πούμε. Ότι υπήρχαν στιγμές, σου ανέφερα το Δεκέμβρη, το 8, ήταν η στιγμή, ας πούμε, που το κίνημα ήταν στο πικ του, έτσι. Και πώς και από τη μία και από την άλλη οργάνωση επέλεξαν να δράσουν. Και εδώ είναι ενδεικτικό της λάθος τους αντίληψης. Για μην το κάτσουμε που το αυτό και τότε και εκείνο και το άλλο, ας πούμε. Σου λέω μια στιγμή πολύ κορυφαία, γι' αυτό θα λέγαμε κοινωνικό ανταγωνισμό στην Ελλάδα, Δεκέμβριο του 8, δεν υπάρχει κάτι πιο κορυφαίο, νομίζω ότι μεταπολίτευση και μετά, έτσι. Και ότι πώς οργανώσεις πέσανε σε μια λούμπα ότι εμείς θα είμαστε τέτοιο πρωτοπορία, εμείς θα καθαρίσουμε, εμείς θα φάμε τους μπάτσους. Δεν φυλακεί, γίνεται χαμός, δεν βλέπεις τι γίνεται γύρω σου. Άστο να σε ληφθεί αυτό το πράγμα, να δεις που θα πάει. Να σε διακόψω λίγο. Ναι. Βέβαια, υπάρχει και η άποψη ότι όλες αυτές οι οργανώσεις, οι ενόπλες, δεν θα πω τώρα για τους πυρήνες της φωτιάς, γιατί όντως έχουμε μια, ας πούμε, αυτό που πες και εσύ πριν, μια αντικοινωνική, ας πούμε, έτσι, οπτική. Ξέρω εγώ, επαναστατικός αγώνας ή, ξέρω εγώ, και η 17 Νοέμβρη ακόμα. Στις πράξεις που έκαναν, σε ό,τι έκαναν, υποτίθεται ότι εκπροσωπούσαν και ένα λαϊκό κίνημα. Mm-hmm. Εντάξει, αυτό δεν συνέβαινε όμως. Mm-hmm. Δεν καθάνε ότι εκπροσωπούσε κάτι ίσως στα πρώτα χρόνια της. Ναι, θέλω να σου πω ρε παιδί μου ότι και από εκεί ακόμα υπάρχει ένας διαχωρισμός. Πώς να σου πω, όταν λες ότι εκπροσωπείς ας πούμε εμένα, κατάλαβες τι εννοώ. Εντάξει, θεωρητικά ας πούμε και οι αναρχικοί κομμουνιστές εκπροσωπούν το, μιλάνε για το στόμα του λαού, ας πούμε. Και εμείς ας πούμε κατεβαίνουμε στον δρόμο και αγωνιζόμαστε. Δεν τον εκπροσωπούμε όμως. Ναι, εκπροσωπούμε εμάς. Ναι, εμάς εκπροσωπούμε. Το χώρο μας, την οργάνωσή μας. Δηλαδή, αλλά στο βερμπαλισμό μας μέσα, όταν λέμε ας πούμε ότι εμείς ο λαός κατεβαίνουμε και μαχόμαστε ενάντια στα μνημόνια και ενάντια στην καταπίεση και ενάντια στα αφεντικά, εμείς, όχι εμείς οι ανεργικοί, εμείς η εργατική τάξη, εμείς ο λαός. Δηλαδή αυτή την κατάχρηση την κάνουμε είναι κύριο μας χαρακτηριστικό, δεν είναι μόνο των οργανώσεων ας πούμε. Των οργανώσεων εντάξει, από πίσω ότι ποιο φορά να ταυτιστεί, βάλω 800 ευρωικά ο λαός, μια πρακτική ας πούμε ότι είμαστε στον δρόμο και τα κάνουμε όλα όπα. Παρά με μια φάση ρίχνω μια ρουκέτα στα Αμερικάνικη πρεσβεία. Ναι. Που αυτό που πρέπει να χρησιμοποιήσει πιο εύκολα ο λαός, έτσι, όπου καλά εξηγηθήκαν οι μάγκες, ας πούμε. Έτσι. Ναι. Όπως αυτό το πράγμα που απολάμβανε 17 Νοέμβρη, κυρίως τα πρώτα της χρόνια. Ναι, και το απολάμβανε αυτό το πράγμα. Έτσι, ναι. Που για στα χέρια τους. Καλά εξηγηθήκαν. Ναι. Ωραία. Έτσι. Υπήρχε αυτό το πράγμα. Okay. Πάντως ναι, θεωρώ και εν κατακλείδη ότι προφανώς δυστυχώς το κίνημα βρίσκεται σε πολλές στιγμές διαχωρισμένο από τις ενόπλες οργανώσεις και θεωρώ ότι η ευθύνη των, για αυτό το πράγμα είναι κατά βάση των οργανώσεων των ενόπλων και όχι του κίνηματος. Και ελπίζω ότι πραγματικά ας πούμε ότι αν ξαναθήσουν τέτοιες πρωτοβουλίες συντρόφων. Υπάρχουν κάποιες, ίσως όχι στη διάσταση που είχαν την προηγούμενη δεκαετία. Ελπίζω να πάρουν μαθήματα από αυτό. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να υπάρχει και αυτή, και αυτή η μορφή δράσης, έτσι, να υπάρχει. Αλλά να, θα ήταν πολύ καλά να πάρουν μαθήματα από τα λάθη της προηγούμενης δεκαετίας. Ωραία. Αν σε ρωτήσω να αναφέρεις, ας πούμε, ένα αναρχικό ιστορικό όνομα που σου έχει κάνει μέχρι τώρα τη μεγαλύτερη αίσθηση. Είτε από θεωρητικούς, είτε από κάποιον που δεν ήταν τόσο θεωρητικός και ήταν πιο πολύ επαναστάτης, ας πούμε. Ποιο θα ήταν το πρώτο όνομα που θα σου έρχονταν στο μυαλό. Μου έχω τίποτα να σκεφτώ. Πολύ θα έλεγα τον Ρούτι, ρε παιδί μου. Ήταν, ξέρεις, και άνθρωπος στις δράσεις. Τις δράσεις, ας πούμε, τις πιο δυναμικής δράσης, ας πούμε. Ήταν παράλληλα και μέσα στο κίνημα. Ναι, βέβαια.
Όταν ήρθε η στιγμή, η κορυφαία από όλη φαντασιωνόμαστε, η στιγμή, η μεγάλη νύχτα, ας πούμε, ήταν η πρώτη γραμμή και χάραξε στρατηγικές και ας πούμε, δηλαδή τα έκανε όλα. Δηλαδή και στο, και ήταν και ένας εργάτης, ένας απλός εργάτης και αυτό θα λέγαμε έπαιξε ρόλο ένοπλης φωτοπορίας της δεκαετίας του 20 και του 30 πριν του 36 και όταν ήρθε η στιγμή της φασικής επανάστασης του 36 έπαιξε ρόλο κομβικό και σημαντικό, ας πούμε. Αλλά δίχως δεν το σκεφτώ πολύ, έτσι, απλά μου ήρθε ναι, τώρα... Ναι. Όχι, δεν ήθελα να το σκεφτείς ναι. Πολύ, θα ήθελα να το σκεφτείς, δεν πάμε κατευθείαν. Ναι. Ναι. Άρα ο Ντουρούτη. Ας πούμε, ναι. 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 Αν το σκεφτώ λίγο κάτι, θα σου πω κάτι άλλο. Ναι, σίγουρα, εντάξει. Ναι. Τώρα θα σου κάνω τελευταία ερώτηση, θα επανέλθω πάλι στα εκδοτικά. Okay. Αν και είπες κάτι κάποια στιγμή, θέλω να μου πεις ποια βιβλία έχεις βγάλει τώρα τελευταία. Και αν έχεις κάποιες σκέψεις, ας πούμε, αλλά θα είσαι φαντάζομαι, για το μέλλον, το άμεσο, το απότερο. Εκδοτικό. Ναι, ναι. Εκδοτικά. Ναι, ναι. Αυτά που έχω βάλει τώρα τελευταία, ποια είναι. Έβγαλα για την Angry Brigade. Η Angry Brigade ήταν μια οργάνωση στην Αγγλία που και αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι είναι λίγο παραποίηση αυτό που λένε κάποιοι αναρχικοί ότι οι ένοπλες οργανώσεις είναι μια μαρξιστική φάση και ότι οι μαρξιστές, γενικά κομμουνιστές, κάνουν ένοπλες οργανώσεις. Και έλεγα ότι όχι. Η πρώτη που κάνανε ένοπλη οργάνωση, ας πούμε, ήταν μια κατάσταση, ένα δίκτυο, ας πούμε, που το κινούσαν οι Ισπανοί αναρχικοί και το στελέχωναν αναρχικοί από όλη την Ευρώπη, Γάλλοι, Άγγλοι, Ιταλοί, πήρε. Και ότι με την εξέλιξη αυτού του δικτύου της 1ης Μάη στην Αγγλία ήταν η Angry Brigade. Ένα βιβλίο που έχει νομίζω πολύ ενδιαφέρον, που δείχνει πως κάποιοι νέοι άνθρωποι. Αυτό εννοείται ότι θα το επανεκδώσει. Όχι, εκδόθηκε πρόσφατα. Μέσα στο 16 θα λέγατε. Μέσα στο 16, ναι. Όταν λέω ποια εκδόθηκαν, εννοώ μέσα στο 16 εννοώ πρόσφατα. Αν θυμάμαι καλά, εκδόθηκε το Μάιο του 16 αυτό το βιβλίο. Έκδωσα το ένα βιβλίο και αυτό το ένα μικρό βιβλιαράκι για το Σαμ Μέλβιλ. Αυτό είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση ανθρώπου. Αφορμή βέβαια στάθηκε γι' αυτό το βιβλίο που έκδωσε εγώ, που έγραψε ο Τάσος Θεοφίλου, το οποίο θεωρώ ότι είναι από τους καλύτερους σύντροφους του ελληνικού κινήματος, από τα πιο καλά μυαλά και από τα πιο καλά παιδιά. Εξαιρετικός σύντροφος και δυστυχώς, ας πούμε, ήρθε φυλακή με πολύ σοβαρές και πολύ βαριές κατηγορίες. Έγραψα ένα βιβλίο για την εξαίρεση φυλακές Άττικα πριν από 45 χρόνια, ήταν επέτειος τώρα. Και ήθελα και παράλληλα, επειδή σημαίνει στην Αμερική εξελίσσεται στην Αμερική αυτό το κίνημα το abolish slavery, ότι κρατούμε στις φυλακές των ΗΠΑ, διαβιούν σε ένα καθεστώς, ας πούμε, που η εργασία είναι κάτι υποχρεωτικό για αυτούς. Πρέπει να δουλεύουν και να παράγουν, ας πούμε, στα πλαίσια αυτό που λένε, ξέρω εγώ, το σύμπλεγμα, το παραγωγικό σύμπλεγμα των φυλακών, ας πούμε, ότι φάμπρικες μέσα στη φυλακή που κρατούμενοι δουλεύουν σε αυτές, ας πούμε. Με, όχι απλά υποαμοιβόμενοι, ανθυποαμοιβόμενοι, ας πούμε, έτσι. Ψάχνοντας λίγο αυτή την ιστορία, έπεσα στην περίπτωση του Σαμ Μέλβιλ επάνω, που ήταν ένας λευκός ριζοσπάστης, όπου προέβαινε σε βομβιστικές ενέργειες στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη συγκεκριμένα, και στρεφόμενος κυρίως ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ και στον Αμερικάνικο Ιμπεριαλισμό. Συνελήφθη, πήγε στη φυλακή, και εκεί αυτά που λέγαμε νωρίτερα, που είπαμε για το weather underground, ότι ήταν λευκά παιδιά που κάποια στιγμή πήραν συγχωροχάρτη. Επειδή υπήρχε ακριβώς αυτό που λέγονταν το white privilege, το λευκό προνόμιο, ας πούμε. Ότι εντάξει, λευκό σε δικό μας, δεν είσαι καράπης, ρε παιδί μου, δεν είσαι τώρα Μεξικάνος, δεν είσαι κίτρινο Ινδιάνος, δεν είσαι Κινέζος, δικός μας, εντάξει, θα το βρούμε, ας πούμε, ξέρω. Αυτό ήταν ο πολύ σημαντικό πρόσωπο, ότι μέσα στην Άττικα, όταν βρέθηκε, έκανε τρομερές προσπάθειες να σπάσει αυτούς τους φυλετικούς διαχωρισμούς. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι όταν εισέβαλε ο στρατό, η Εθνοφρουρά, το National Guard στην Άττικα, με τους 30 τόσους νεκρούς, οι μαρτυρές λένε ότι αυτόν τον εκτέλεσαν. Δεν είναι ότι απλά σκοτώθηκε πάνω στη φάση, ότι πήγε ο σνάιπερ και την έδωσε, ας πούμε, να τον καθαρίσει. Και επίσης είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι το κόμμα των Μαύρων Πανθύρων έστειλε τη μυτική φρουρά στην κηδεία του. Δεν το έχει κάνει, μάλλον είχε κάνει ένα λευκό πολέ το κομμάτι με τον Παθηρό αυτό το πράγμα και το Σαμ Μέλβιλ στείλανε. Ο γιος του, ο Τζόσουα Μέλβιλ, θα μιλήσει αύριο στις μαύρες κόκκινες σελίδες μέσω Skype, μια σύνδεση που θα κάνουμε. Έφερα λοιπόν αυτό,
Έβαλα τώρα ένα άλλο βιβλιαράκι με βασικό κορμό, ένα δείγμα του Πάκο Τάιμπο που λέει μια ιστορία ποδοσφαίρου τέλος πάντων και μέσα σε αυτό έχω εντάξει κάποιες άλλες ποδοσφαιρικές ιστορίες. Αυτά νομίζω έχω βάλει πολύ πρόσφατα. Συγγνώμη κιόλας, αλλά ξεχνιέμαι λίγο. Α, έβαλα ένα βιβλιαράκι για το Ραβασόλ. Αυτά. Αυτά νομίζω πολύ πρόσφατα. Ναι. Αυτά. Στο μυαλό σου έχεις κάτι για... Στο μυαλό μου έχω. Στο μυαλό μου τι έχω. Αυτό το βιβλίο που λέγαμε νωρίτερα για τους Γάλλους ηλεγκαλιστές, για τους εργάτες της νύχτας όπως λεγόντουσαν. Επίσης ένα... Έτσι, αυτό δεν έχει... Έχει βγει σαν ένα πολύ μικρό βιβλίο, θα βγει ένα μεγάλο βιβλίο τώρα... Α, μεγάλο, ναι. 300 σελίδες, δεν ξέρω, πολύ μεγάλο. Ένα άλλο, ας πούμε, graphic novel, μια ιστορία που λέγεται Wild Pilgrimage, άγρια περιπλάνηση ας το πούμε, ενός φοβερού χαράκτη Αμερικάνου του Μεσοπολέμου. Αυτό και επίσης, επειδή σου είπα προηγουμένως για το βιβλίο της Σάτα Σακούρ που ήταν στο Black Liberation Army, που το έκδωσαν αυτούς που λέμε τέλος πάντων Αντίφα, είναι τώρα αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου, που λες ότι αυτό που λες τώρα πω ξενερώνω, ας πούμε, και με ξενίζουν πράγματα. Βγαίνει ένα βιβλίο για μια γυναίκα η οποία ήταν στους Μαύρους Πάνθυρες, κατηγορήθηκε όταν στο Black Liberation Army. Εντάξει, ίδια στο βιβλίο της φωτογραφικό λέει δεν ήμουν, αλλά εντάξει, ναι. Προφανώς ήταν, ας πούμε. Μετά, ενώ δεν ήταν στο Black Liberation Army, πήγε κομμάτι του Black Liberation Army και την απελευθέρωσε από τη φυλακή και τη φυγάδευσε στην Κούβα. Και βγάζει ένα βιβλίο ολόκληρο για μια γυναίκα που ήταν στο Black Liberation Army, δίχως να πει μια κουβέντα για το τι ήταν το Black Liberation Army. Και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία σήμερα με την εκλογή του Τραμπ, όπου θεωρώ ότι θα πάρει εκρηκτικές διαστάσεις στην Αμερική, στη ΣΥΠΑ. Αυτό που συμβαίνει τόσο καιρό, ότι εντάξει, δεν έχουμε πλέον να πούμε κουκλουξλά με τα άσπρα σεντόνια να καίνε μαύρους ας πούμε στις αυλές τους. Αλλά έχουμε μπάτσους που μια φορά στις 15 σκοτώνουν κάποιο μαύρο, ας πούμε, επειδή δεν σήκωσε τα χέρια αρκετά γρήγορα, επειδή δεν έκανε ακριβώς αυτό που του πάνε εκείνη τη στιγμή, ας πούμε. Θεωρώ ότι είναι, θα συμβούν εκρήξεις στην Αμερικανική κοινωνία. Οπότε εγώ θεωρώ σημαντικό να εκδώσω, ας πούμε, το μανιφέστο του Black Liberation Army και ένα χρονικό της δράσης του. Οπότε αυτό είναι ένα επόμενο πλάνο που θα γίνει μέσα στους επόμενους λίγους μήνες. Αυτά είναι τα άμεσα. Δηλαδή, εντάξει, βέβαια, για μένα αυτά μπορεί να αλλάξει, ας πούμε, αύριο, να διαβάσω κάτι αύριο και να πω πω... Και να πάνε όλα άκρη, ας πούμε, και να βγάλω αυτό, ας πούμε. Λειτουργώ και λίγο έτσι παρορμητικά σχέση με αυτό. Πολλές φορές έτσι διαβάσματα δικά μου που... και λίγο πολύ το κριτήριό μου, το τι βγάζω, είναι τι μου αρέσει να διαβάζω. Κάτι που το διάβασα και μου άρεσε, που το διάβασα στα αγγλικά και μου άρεσε, κάτι που το διάβασα οπουδήποτε και μου άρεσε. Είναι το κριτήριό μου για να το εκδώσω και να το διαβάσουν κι άλλοι. Mm-hmm. Ωραία. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Να είσαι καλά. Και εσύ.